Καλώς ήρθατε, γάτο τσακαλό καταπληκτικό φυσικό πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάγμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα χώρια, να περάσουμε την παρακάτω από εδώ της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Κοπιάστε την παρέα γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι. Έχω ο Σωτήρη Δασκαλάτση, τον Ακρεφνή, τον ένα ογίγαντα πίσω από την κονσόλα, τον Jason Statham της ηχοληψίας, Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο, έφετο μου τσουνάρα μου για να πάμε μαζί να οδηγηθούμε αντάμα χέρι-χέρι πάνω στην κονσόλα, γόνδολα, στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Αυτή η Πέμπτη, φίλε, δεν είναι τζούφιες ημέρες όλες όταν ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα, φίλε. Οδηγείς το πουδενά. Τι είναι σαν κάτι δρόμους που χάνεσαι στην επαρχία και λες από εδώ θα πάω δεξιά και πας και στο τέλος τι έχει? Ένα φράχτη και λιβάδι. Δηλαδή τελειώνει άσφαλτος και λες πρέπει να γυρίσω πίσω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς και σου μένει αυτό το, αυτή η γεύση του τίποτα. Η γεύση του αυτό είναι λοιπόν. Κάπως σαν να βλέπεις μια ταινία. Όχι στο demand που γυρίζεις πίσω και μπορείς να τη δεις, έτσι, στο ίντερνετ. Όχι. Κανονικά από αυτές που προβάλλονται. Και έχει περάσει λίγο η ώρα και σε έχει πάρει λίγο ο Μορφέας, σου γαργαλάει τις πατουσίτσες και τις μασχαλίτσες. Έλα, απομακρύνονται οι φωνές, στο βάθος ακούς κάτι φωνές, αυτά και τα λοιπά. Τρέχουν τα σαλάκια, γιατί έχεις γύρει το μαξιλάρι του καναπέ και χάνεις το τέλος της ταινίας. Ψάχνεις μετά να βρεις τι έγινε. Στο ίντερνετ υπάρχει, σε βίντεο κλαπς αυτά, στη βιντεοθήκη που θα... Και δεν έχεις δει το τέλος. Πες μου, θα το ξεχάσεις ποτέ? Δεν υπάρχει. Σου μένει αποθυμένο. Πολλό λεπτό θυμάμαι πριν χρόνια. Είχα δει μια ταινία με ένα σκύλο που έχασε τα αφεντικά του, ξαναγύρισε αυτά και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Δεν ξέρω πώς τη λένε την ταινία όμως. Μου έχει μείνει στο αποθυμένο ετών. Τι έγινε με αυτό το σκύλο, ρε παιδιά, στο τέλος? Τι έχει συμβεί? Και μιλάμε τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έτσι. Δηλαδή, πάρα πολλά. Αλλά ο σκύλος μου έμεινε στο τέλος. Τι μπορεί να έχει συμβεί στο τέλος? Δηλαδή, ο σκύλος τι μπορεί να έγινε? Να πήγε σε μια ομάδα, του δώσαν το εξάρι, έγινε αμυντικό χαφ και μάρκαρε σαν σκύλος? Λέω εγώ τώρα. Είχε σκυλήσια ζωή, τι? Να τηρήσει γη ηχθείος? Δεν μπορεί, είναι σκύλος. Να του πούνε είσαι γάτα μεγάλε, πω όπου ενώ είναι σκύλος. Δεν πάει να κάνει την κουκουβάγια. Βιβλίο οργανισμού. Τα έχουν καταργήσει τώρα πίσω τα κουκουβάγια. Αυτές οι κουκουβάγες, φίλε, έχουν πάρα πολλά να πούν με το βλέμμα τους. Είναι τρομερά ψαρωτικά. Θεωρώ βασικά ότι το πρώτο πράγμα που σε ρωτούσαν είναι: δεν πιστεύω να έκανε σκονάκι. Κύριε κουκουβάγια, τι είναι αυτό που έχει γράψει με μολύβι πάνω στο θρανίο σου? Ε! Όχι, δεν είναι. Κάτι εντεκάδες του πάω και έγραφα. Κάτι ποδοσφαιράκια αυτά. Ε! Δεν μου είναι στο βιβλίο σου! Στο πλάι, γιατί το γυρίζεις? Γιατί ζωγραφίζεις πραγματάκια? Ε, τι είναι, κάνεις κινηματογράφο ποδοσφαιρικό στο πλάι με τα φύλλα? Το κάνατε, μην πείτε ότι δεν το έχετε κάνει. Ολόκληρο μάτς. Σουτ, τρίπλα, ο τερματοφύλακας που αποκρούει, το δοκάρι που πάει και ξαναγυρίζει. Όλο. Πείτε μου ότι δεν το έχετε κάνει, έτσι. Κανονικά, ξέρετε, με τα φύλλα που είναι, στην ουσία είναι κινούμενα σχέδια. Έτσι γίνονται τα κινούμενα σχέδια, αλλά με άλλη μορφή. Πες μου, ρε δασκαλάκι, δεν το έχεις κάνει αυτό, ρε φίλε, στα βιβλία στο πλάι? Ειδικά αν είχε πολλές σελίδες στο βιβλίο, γιατί ήταν λίγες. Ή στο τετράδιο, μας μαλώνα στο τετράδιο, δεν υπήρχε, αλλά στο βιβλίο, στο πλάι, αν ήταν κανένα χοντρό τίποτα, ξέρω εγώ, μελέτη περιβάλλοντος, Klein. Τη μελέτη της φάσης, φίλε. Και ολόκληρο μάτς. Σουτ, τρίπλες, ψαλιδάκια, τάκλιν, κεφαλιές. Και επειδή είχε πολλές σελίδες, το μάτς πήγαινε και στην παράταση. Εκτελούσαμε για πέναλτι στο τέλος. Μαγεία. Και όταν στο τέλος θα... Για πες μας, Κωστή. Μια έτσι μικρή περίληψη. Τι σου έχει μείνει από το σημερινό μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος? Η μελέτη περιβάλλοντος, κύριε καθηγητά, αν μη τι άλλο, είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Γι' αυτό και η δική μας προσοχή, η δέουσα προσοχή που πρέπει να δώσουμε εμείς σαν μαθητές αυτό το σχολείο, που τι, ποιος είναι ο ρόλος μας? Σας φουγγάρια, να απορροφήσουμε αυτά που... Δεν πρόσχεσαι, όχι.
Εντάξει, έγινε. Πάρα πολλές φορές. Μπες στο νόημα, πες μας. Ή όπως μου λέει και η καθηγήτριά μου στην πρώτη γυμνασίου, η λατρεμένη Γιολάντα Παπαθανασοπούλου, λέει, εσύ τι δουλειά θα κάνεις που γράφεις τέτοιες εκθέσεις. Ξεκινούσαμε, να, παράδειγμα, η έκθεση ήταν «Τα λουλούδια στον κήπο της μαμάς». Τα λουλούδια στον κήπο της μαμάς περνούν δύσκολες στιγμές, γιατί μαζί με τον αδερφό μου Νεκτάριο παίζουμε μπάλα. Η οποία μπάλα είναι δερμάτινη από πετσί. Τις προάλλες είχαν κοπεί οι ραφές και φαινόταν το κόκκινο μπαλόνι. Πήγαμε λοιπόν στον μπαμπά και του είπαμε: «Μπαμπά, θα είμαστε καλά παιδιά, θα μας πάρεις μια άλλη μπάλα». Και τότε ο μπαμπάς, επειδή ήμασταν καλά παιδιά, μας πήρε μια μπάλα Tango Adidas. Και έτσι μπορέσαμε να παίξουμε μπάλα. Παίξαμε μονό. Στο πρώτο παιχνίδι, εγώ έκανα σουτ και έχασα. Ο αδερφός μου έκανε μια τρομερή απόκρουση. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Έφυγε τελείως. Όλα αυτά για τα λουλούδια της μαμάς στην αυλή. Και στο τέλος μπορεί να έγραφα: «Τα λουλούδια της μαμάς στην αυλή μύριζαν όμως υπέροχα». Και τα πότιζε κάθε εβδομάδα 2-3 φορές. Υπήρχε ένα τεράστιο κόκκινο, όχι χ, γιατί το χ ήταν πραγματικά bullying γραφικό, αλλά υπήρχε μια κλάμερ, το λέγανε στη Γερμανία, έτσι. Δηλαδή μια αγγύλη από τη δεύτερη, τρίτη σειρά μέχρι κάτω, που έλεγε «Εκτός θέματος! Πάλι έχεις ξεφύγει! Μείνε στο θέμα! Εκτός θέματος! Αφού όταν θέλεις μπορείς, γιατί ξεφεύγεις ρε πουλάκι μου? Γιατί είσαι πάλι εκτός θέματος? Εκτός θέματος!» Και το θυμάμαι σαν τι δουλειά θα κάνεις εσύ, δηλαδή πώς θα μπορέσεις να... Και τελικά κάνω μια δουλειά που είμαι μονίμως εκτός θέματος. Δεν είναι πολύ ωραίο, φίλε, να βρίσεις τελικά κάτι που σου ταιριάζει? Ε, κάτι που σου ταιριάζει. Εδώ είμαστε και σήμερα. Προχωράμε μαζί, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα, ευχές στο φίλο μου το Λευτέρη, το Βάτιανη, γιατί έκανε μια καταπληκτική βάφτιση εκεί στο Αγίασμα Αγίου Προδρόμου στην Ευκαρπία, σε ένα καταπληκτικό καταπράσινο μέρος, και βάφτιση και γάμο. Βάφτισε το υπέροχο το κοριτσάκι του χθες και προχθές μέσα στην Αραμπομπούλα, δεν πρόλαβα να τη στείλω τις ευχές. Βέβαια, να πω ότι το 90% του κόσμου δεν συζητούσε τίποτα άλλο παρά μόνο για τη Σλόβαν, την αποκλεισμό της Ευρώπης και τι θα γίνει τώρα κτλ. Όλε, οκ, το ξεπεράσαμε γρήγορα αυτό και θέλω να το ευχηθώ καλοφώτιστο το κοριτσάκι του να είναι και τυχερό. Αυτά! Να θυμίσω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εγώ δεν θα σας πω να μην πάτε στους άλλους. Να πάτε! Να πάτε αλλού ρε! Να πάτε όπου γουστάρετε! Δικαίωμά σας είναι, εγώ θα σας πω που θα πάτε! Όμως, στο τέλος, αφού κάνετε τουρνέ και κάνετε ένα ποτπουρί από τα μαγαζιά που ξέρετε ποια είναι, θέλω να καταλήξετε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα μπείτε μέσα με ύφος και θα πείτε ποιος είναι ο Νικολαίδης, ποιος είναι ο Παμπουκίδης, ποιος είναι ο Μάκης Παμπουκίδης. Μπορεί να ακούσετε το αυτός 1-0. Δεν θέλω αυτό το πράγμα να σας φτιάξει, δεν θέλω να μειώσει την ενεργητικότητά σας, να μειώσει το πάθος σας για την ηλεκτρική συσκευή που θέλετε να πάρετε. Και εκεί θα δείτε στην Ανδρέα Παπαδρο 10 στο Κορδελιό, ειδικά αυτό το διάστημα TCL, κολοσσός, βλέπετε στο μουντομπάσκετ, στο κέντρο, στη σέντρα, στις μπασκέτες, παντού. Καταλαβαίνετε γιατί χορηγούς μιλάμε. Η TCL με τρομερές τηλεοράσεις, θα δώσουμε μία τηλεόραση TCL νομίζω αύριο. Θα εξαρτηθεί από το αν σήμερα θα έχουμε Βασίλης Αλέας, Γιώργος Μάγκας και διάφορα άλλοι μεγάλοι αρτίστες του κλαρίνου, αν η εθνική μας θα κάνει ένα μπουλκουμέ ή αν θα έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα με τη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα δεν παίζουμε δερβίση. Ε? Νομίζω σήμερα. Και εσύ, φίλε, βλέπω δεν είναι, πραγματικά δεν κοιμήθηκες από την αγωνία σου. Θα δώσουμε λοιπόν μια τηλεόραση τέτοια υπέροχη, TCL, καταπληκτική, φοβερά χρώματα, φοβερός ήχος κτλ. Να δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Όλα ενσωματωμένα μέσα από κωδικοποιητές, αυτά μόνο που δεν μαγειρεύει. Και βέβαια για ψαρούκλα, Αιγαίων, φρέσκο ψάρι και ψητό, καταπληκτικά μαγειρευτά και καλαμάρια και μύδια και φοβερά μπακαλιαράκια και φαγκρί και μουγκρί και μουμπές και οτιδήποτε. Οτιδήποτε θελήσετε από το Αιγαίον, από τη θάλασσα την ελληνική, στο πιάτο σας. Δεν μένει τίποτα μπαγιάτικο, όλα είναι φρεσκότατα, μοσχοβολάει καταρχήν, αν μπείτε και στα δύο μέσα και στα δύο ιχθυοπολία,
Στο δεύτερο γίνεται τώρα και ένα καταπληκτικό εστιατόριο ταβέρνα. Αν μπείτε μέσα, δεν μυρίζει ψαρίλα. Και ρωτάω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα να είναι ιχθυοπολείο και να μοσχοβολάνε τα πάντα, να μυρίζει θάλασσα μέσα και όχι ψαρίλα. Πεντακάθαρα όλα, φρεσκότατα, 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το ρεόκαστρο και όποιος έφαγε έγλειψε και τα ακροδάχτυλά του. Μιλάμε για φανταστικά. Κλαίει ο Ποσειδώνας, κλαίνε οι Γοργόνες που φεύγουν οι φίλοι τους. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αιγαίων λοιπόν. Δεν ξεχνάτε ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης, νάνα μέλια, τυραμισού, βυσσονοσοκολάτα, καϊμάκια, αγριοκέρασο, μου τρέχουν τα σαλάκια, νοαζέτα, λίλα πάω, εξακολουθούν και μου τρέχουν τα σαλάκια. Βέλβετη Μπόσκο, ο ξάδερφος, ο χαμένος ξάδερφος του Βιθέντε Ντελμπόσκε που αποφάσισε να γίνει μάρκα παγωτού, ποιότητα, ποικιλία, τα πάντα όλα στον Νικολαίδη, Καρολή και Δημητρίου 233 και τον 63. Και βέβαια η νέα χορηγούμπα εδώ και λίγες μέρες. Ψισταριά, μαγειρευτά, καταπληκτικά πράγματα απέναντι από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ στην Πόντου 10, εκεί στην Τούμπα. Κρεατούμπα, εκεί θα φάτε καταπληκτικά πράγματα και σούβλες και μαγειρευτά και τηλιβεριά έχει εννοείται. 23 10, 9 26, 740 και τηλεόραση για να βλέπετε τις ματσάρες και τα πάντα όλα. Ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό μαγαζί. Φέρτα όλα Τούμπα, έλα τώρα Κρεατούμπα, θα πω εγώ. Για να τελείξουμε, θέλω να κάνω σποτ, σήμερα θα κάνω το σποτ και θέλω να κάνω σποτ εκεί φίλε hip hop. Θα βρούμε ένα rap καλή να κάνουμε σποτ. Θα γουστάρω πιο πολύ και από τα γκολ του Τσούμπα, θα πάω Κρεατούμπα, θα πάω Κρεατούμπα. Δηλαδή ο άλλος που έκανε τσιγκάρε, τσιγκάρε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τζούφιες μέρες, θέλω επειδή η εκπομπή έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πώς αλλάζει αμέσως το ύφος φίλε έτσι, δηλαδή πραγματικά δεν είναι να χρωματίζεις. Όταν την πρώτη μέρα που μπήκα μέσα στο ραδιόφωνο, δεν θέλω τώρα να πω ποιος αυτός, ένα μηδέν, μου λέει: πρέπει στο ραδιόφωνο λέει, να χρωματίζεις. Λέω: φέρε την πογιά. Με ρολό, λέω, με πινέλο. Λέμε και αστεία, ρε φίλε, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα. Θα χρωματίζεις. Δηλαδή, το πώς χρωματίζεις το ραδιόφωνο. Πες μια πρόταση που σου έρχεται σκαλάκι. Πες μια οποιαδήποτε. Πες ρε παιδί μια πρόταση. Εσύ, ποια θέλεις. Θέλω να πάμε. Θέλω να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα. Τώρα, αυτό μπορεί να έχει παράδειγμα. Προσέξτε, αυτοπεποίθηση. Θέλω να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα! Το λέω και το πιστεύω. Υπάρχει ο πιο διστακτικός. Θέλω να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτός που μόνιμα έχει μια αμφιβολία. Θέλω να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα. Θέλω. Υπάρχει ο Γκαβλιάρης. Θέλω να πάρουμε ξένα το πρωτάθλημα. Σιγάρε φίλε. Ας γαμπίπι πάλι. Ούρα και λίγο. Εντάξει. Υπάρχει ο παράδειγμα, ας πούμε, ο αγουροξυπνημένος. Θέλω να πάρουμε ξένα το πρωτάθλημα. Υπάρχει ο μπερδεμένος. Καταρχήν δεν έχει κεντράρει στο μικρόφωνο, είναι λογικό. Θέλω να πάμε ξανά το πρωτάθλημα. Ξανά το πρωτάθλημα. Ξανά το πρωτάθλημα. Τσακαλάκι. Γενικά υπάρχουν διάφορα ύφη. Τώρα είπα ρε παιδί μου έτσι 3-4 χαρακτηριστικούς έτσι. Κανονικά. Υπάρχει ο λαϊκός, θέλω να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα, παιδί μου. Okay. Εννοείται ότι θέλουμε. Εννοείται ότι αν είμαστε με το μαχαίρι στο στόμα, θα σας κουράσω με αυτό να ξέρετε. Αν μου μπει κάτι, μου βιδωθεί στο μυαλό, δεν το βγάζω. Θέλω να τους δω μετά τη διακοπή. Δεν με νοιάζει ποιος θα παίζει. Δεν με νοιάζει ποιο θα είναι το σύστημα. Δεν με νοιάζει ποια θα είναι η παράταξη. Δεν με νοιάζει, δεν πραγματικά δεν με νοιάζει. Θέλω αυτή που θα επιλέγει ο Φερέιρα, τον οποίο χθες τον στήριξε με μήνυμά του. Ο Ιώσα Σαββίδης, όταν λέει δεν ξέρεις ποιον δρόμο να επιλέξεις, διάλεξε τον πιο ανηφορικό, γιατί αυτό σε οδηγεί στην κορυφή. Okay, εντάξει. Είναι τώρα αυτά, του Instagram, δηλαδή, okay. Το σημαντικό είναι στις στραβές να στηρίξεις τον προπονητή, όχι τα μηνύματα, εντάξει, και τα μηνύματα καλά είναι, περνούν ένα μήνυμα προς και τους παίχτες που βλέπουν τι δημοσιεύεται και στους αντιπάλους και στους φίλους και στους εχθρούς και στους... Okay. Θέλουμε να δούμε την ομάδα
να τρώει σίδερα. Λατρεύω τις ογδοντήλες, αλλά είναι πολύ φιλοσοφημένες. Γιατί είναι από μια εποχή που πραγματικά το ποδόσφαιρο γέμιζε τα γήπεδα και αυτοί που έπαιζαν έβγαζαν ψυχή. Έχει εδώ τώρα να πούμε τι, να τρώει σίδερα, να πετάει φλόγες, το μαχαίρι στο στόμα, να τους πάρει τα σόβρακα, έλεγε την ομάδα. Δηλαδή τι έγινε, τους πήραμε τα σόβρακα. Τους πήραμε τα σόβρακα κάτω από 4-0, ανεπίτρεπτο. Θεωρείτο ανηθικότητα να χρησιμοποιήσεις, εσώρουχο μέσα στην πρόταση, είτε ήταν βρακιά, είτε ήταν σόβρακια, είτε οτιδήποτε. Τις κελαίες αυτά, τέλος πάντων τα σπασουάρ, οτιδήποτε. Αν δεν ήταν από 4-0 και πέρα. Και θυμάμαι πάντα που έλεγε ο πατέρας μου. 2-0 ή 3-0, θρίαμβος. 4-0 και πέρα λέει τα σόβρακα. Και το έγραφαν κιόλας τότε, έτσι. Δηλαδή δεν είχε ούτε ίντερνετ, ούτε Instagram, ούτε Twitter. Περίμενε την άλλη μέρα να το δεις. Τους πήρε τα σόβρακα. Δεν υπήρχε νομίζω πιο ταπεινωτικό. Εκείνη την εποχή λοιπόν, εκείνη την εποχή της ογδοντήλας που εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, έχει γίνει κάτι. Να μου πεις αν έγινε κανένα σουξουμούξου περιφερειακό και τέτοια. Εντάξει, τυπάω ξύλο. Καίγεται η νέα μάκρη. Παιδιά, λίγο υπομονή, ό,τι υπάρχει θα καεί. Τα μόνα δέντρα τα οποία θα μείνουν άκαυτα θα είναι τα αρωματικά δεντράκια που κρεμάμε στον καθρέφτη. Και εκεί υπάρχει μια αφιβολία. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το πλαστικό που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Έτσι, νομίζω ότι κοντεύουμε. Είμαστε πολύ κοντά. Μην είναι κανένα άγχος. Λέω λοιπόν ότι μπορεί οι εκφράσεις αυτές της ογδοντήλας να είναι κάπως γραφικές και να έχουν λίγο χαρακτήρα μέσα cult, όμως είναι η πραγματικότητα. Και λέω αυτές τις μέρες, μετά από το μούδιασμα, μετά από τον αποκλεισμό, τον επώδυνο για όλους μας, εγώ θα σας το λέω επειδή δεν θέλω να σας κρύβομαι, δεν μου έχει φύγει ακόμα η στενοχώρια. Και συνήθως 2-3 μέρες μου κρατάνε αυτά. Άμα κρατήσουν παραπάνω, πολύ προβληματίζομαι που δεν καταφέρνω να το σβήσω. Σημαίνει ότι είναι κάτι που έχει περισσότερο βαθμό δυσκολίας να το εξαφανίσω, να το απαλείψω, να το συρρυκνώσω μέσα μου. Για να μένει, πάει να πει ότι είχε αρκετή δύναμη και μου αντιστέκεται για να μπορέσω να το σβήσω τελείως. Όμως, ξέρω και έτσι με έμαθε ο πατερούλης μου ότι έγινε. Μπορείς να αλλάξεις κάτι τώρα για αυτό που έγινε πριν. Όχι. Τι μπορείς να κάνεις? Να αλλάξεις αυτό που έρχεται. Πάει. Πέρασε. Τέλος. Μπορείς. Αν μπορείς να το αλλάξεις, αν δηλαδή η ζωή ήταν όπως το πληκτρολόγιο που έχω γράψει, ας πούμε, τη λέξη Κώστας με όμικρον, και λέω τι έχω κάνει ρε μπίπι μου. Να γυρίσω πίσω, back, να το διορθώσω και να το γράψω με ωμέγα, θα γύριζα πίσω. Πιθανόν να έπαιρνα σημαντικότερες μεταγραφές. Να διαχειριζόμουν αλλιώς την κατάσταση. Ειδικά στα παιχνίδια με τη Σλόβαν. Γιατί στον Άγιαξ δεν μπορεί κανένας να έχει παράπονο από αυτούς που έπαιξαν, από την ομάδα που έδωσε, έβγαλε την ψυχή της. Και είχα πει με το που γύρισα την άδεια, αν παίζουμε όπως στο τελευταίο 25 λεπτό του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, δεν θα υπάρχει ομάδα. Και αυτό δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι έπαρση όπως μας είπαν κάποιοι. Είναι ένα ρεαλιστικό συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Μόνο εμείς δηλαδή δεν κάνει να μιλάμε για την ομάδα μου. Τι είναι αυτό που έχει επικρατήσει? Είστε αλαζόνες. Καθίστε ρε. Για καθίστε ρε κουφάλες δέντρου. Τόσα χρόνια σας ακούμε με την έπαρσή σας. Και εμείς γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό? Απαγορεύεται. Τι είναι? Έχουμε λεκτικό εμπάργκο να λέμε ότι είμαστε οι αίτητοι πρωταθλητές και ταμπλούχοι? Τι λέτε ρε σκερβελέδες? Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε γιατί ξέρουμε ότι σας γαργαλάει τα αυτιά και σας ενοχλεί πολύ άσχημα, με κάπα και όχι με χ. Άσχημα! Θα το λέμε συνέχεια. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω με το πληκτρολόγιο και να σβήσουμε το λάθος, τι κάνουμε?
κοιτάμε από εδώ και πέρα τι συμβαίνει και τι γίνεται. Αυτοί είμαστε καταρχήν. Οι δικές μας οι μεταγραφές εκατομμυρίων δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα με το θηρίο ο καθένας από τους τρεις, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα, ο καθένας με τη δική του οικογένεια. Εμείς τους βλέπουμε για 2 ώρες στο γήπεδο. Οι δικοί τους άνθρωποι είναι που βλέπουν τι σταυρό κουβαλάει ο Αντρέ όλο αυτό το διάστημα. Η μοναξιά του αθλητή που διαλύεται το γόνατό του και έχει και μέσα του το φόβο, άραγε θα είμαι αυτός που ήμουν. Ειδικά όταν δεν είσαι 26 χρονών και είσαι 33, 32, 34, έχεις να ζήσεις με αυτό. Τις περισσότερες φορές αυτό που εμένα με ανησυχεί δεν είναι αν ο παίκτης θα είναι υγιής ιατρικά, γιατί έχουν τέτοια μηχανήματα, μου είπε κορυφαίος ορθοπαιδικός του 424. Μου λέει, Κωστή μου, ξέρεις τι μηχανήματα έχει ο ΠΑΟΚ? Πόσο ακριβά, πόσο σημαντικά, πόσο ευεργετικά είναι για τους παίκτες μας. Δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί σε καμία εκπομπή δεν θα γίνει. Παιδιά, να σας δείξω τώρα αυτό το μηχάνημα που αν άλλοτε ο παίκτης, ας πούμε, έπρεπε να κάνει 8 μήνες από θεραπεία στην πισίνα, τώρα κάνει, ξέρω εγώ, 2. Ή του φτιάχνει το γόνατο ή το πόδι ή την κλίδα ή τους συνδέσμους ή το μηνίσκο. Δεν ξέρουμε κιόλας, ρε παιδιά. Να πούμε ότι ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Στο τελείωμα εμείς ερχόμαστε και λέμε, ξέρεις κάτι, ο Μαουρίσιο μπήκε και έπαιξε πάλι. Να σου πω πόσο χάρηκα, ρε παιδιά. Λέει, το καλύτερο νέο τις τελευταίες μέρες και μετά τον αποκλεισμό ήταν που είδα αυτόν τον άνθρωπο να συμμετέχει στην προπόνηση. Κάπου πρέπει και να πιαστείς. Κάπου πρέπει να συνεχίσεις. Θα σε πάρει, θα μας πάρει από κάτω δηλαδή. Πραγματικά βλέπω κάποιους. Είπαμε, στεναχωρηθήκαμε. Αυτό λέω, το από εδώ και πέρα. Μπορείς να αλλάξεις κάτι με το ψυχοπλάκωμα? Εννοείται ότι τα λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν. Εννοείται ότι η παρουσία μας δεν πρέπει να είναι πλαδαρή. Ότι οι παίκτες δεν πρέπει να είναι επηρεασμένοι. Αλλιώς τι θα πούμε, αυτό ήταν? Δηλαδή το ότι δεν καταφέραμε την Ευρώπη να επηρεάσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μπράβο που μέχρι τώρα στα 2 παιχνίδια πήραμε τουλάχιστον το απόλυτο και έχουμε 3-3. Θέλω, 2 στα, ναι, τους βαθμούς εννοούσα, ναι, θέλω πριν πάμε, δεν προλαβαίνω, με το που θα γυρίσω. Έχουμε, με το που θα γυρίσουμε, ηχητικό, με χαλάκι, για το πώς δικαιολόγησε η ΚΕΔ το πέναλτι στου Καραϊσκάκη, το οποίο βέβαια το έτσι και μετά, ναι, αυτοί είπαν ότι ήταν, αλλά εμείς είπαμε ότι δεν. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Είμαστε έτοιμοι, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε επικρακέ. Με παρακαλώ το σχετικό χαλί, είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΕΔ για τη φάση στο Καραϊσκάκης, για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής λεπτομεριών και λεπτομερών στοιχείων για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος στην πρώτη αγωνιστική της Super League, του συστήματος VAR. 4 γραμμές, έρχομαι τώρα. Για τη συγκεκριμένη φάση, ο διαιτητής δεν καταλογίζει πιθανή παράβαση πέναλτι, τράβηγμα, μέσα εισαγωγικά, μη έχοντας εικόνα για το συμβάν. Σε παρένθεση, missed incident. Ο VAR, αφού επιβεβαίωσε ότι ο διαιτητής δεν είχε εικόνα. Εικόνα, ρε παιδιά, δεν του έδωσε ένας. Μια εικόνα, ρε παιδιά. Μια εικόνα να τον φυλάει κάτι, έναν άγιο κάτι. Αφού επιβεβαίωσε ότι ο διαιτητής δεν είχε εικόνα, συνέστησε επανέλεγχο. Λόγω του τεχνικού προβλήματος, το διαφωτιστικό replay που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν ήταν στη διάθεση του VAR ώστε να αποσταλεί στο διαιτητή, και ο τελευταίος, αφού επανεξέτασε τα διαθέσιμα replay, έχετε το replay? Δεν το έχω. Να σας δώσω κάτι έτοιμα που έχω από άλλες φορές. Μα τι λέτε, κύριε, σαν το Βέγκο. Έχω κάτι ανατροπές από άλλες φορές που δεν ήταν. Εγώ θέλω αυτές. Μα όχι, έχω άλλες. Μα σε αυτές δεν θα είμαι εγώ. Γιατί αυτές που θα σου δώσουμε θα είσαι εσύ. Ο διαιτητής, αφού επανεξέτασε τα διαθέσιμα replay,
παρέμεινε στην αρχική του απόφαση, καθώς από αυτά δεν προέκυπτε ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Κλαίει και η μάνα του Χόλγκερ Τρίμχολτ, έχω να πω εγώ. Κλαίει και η μάνα, ποιο να πω τώρα, του Τσαουσίλα. Κλαίει και η μάνα του Ρεμπόσιο. Πάμε τώρα στις 4 γραμμές, κυρίες και κύριοι. 2310-287-8888. Ναι, καλημέρα σας. Επόμενος, έπεσε. Πάμε δεύτερος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το Γιώργο. Γιώργο. Έχω κάνει ρεκόρ. Three-peat, έχεις κάνει τρεις συνεχόμενες. Και υπήρχε άλλος πριν από σένα που μου είπε μάλιστα ο Σωτήρης ότι έχει πάρει από πολύ νωρίς. Αλλά έπεσε τώρα. Του πες αυτόν μου φαίνεται. Μας πέφτει με τίποτα. Άκου να δεις κάτι. Μεταξύ Ολυμπιακού και Αστέρα Τρίπολης έχουν δώσει έναν όρκο τιμής. Ποτέ δεν θα δίνονται με πέναλτι υπέρ έτσι, του Αστέρα. Τέρμα και τελείως. Πώς λέμε με τους φίλους, δεν πειράζω τη γυναίκα του αλουνού του φίλου, ακριβώς. Είναι ιερή. Δεν ζητάω και μάλιστα όταν γίνει, γι' αυτό έβαλα τις γαργάρες, μετά το κάνουμε γαργάρα, ούτε ανακοίνωση, ούτε τίποτα, παιδιά, κιχ. Ο Αστέρας, είδατε να γίνεται τίποτα, εδώ που ήρθε ο Αστέρας, χάλασε την κοινωνία ολάκερη. Άλλο δούμε. Άλλο δεν είναι βοράς, εκεί άλλη, άλλη γλυκά, κύριε φίλε, η Τούμπα. Άλλη, είναι. Δεν παίζουν, ναι. Οι άνθρωποι okay. Δεν είναι τόσο πονηροί. Η πονηριά τους έχει καταντήσει βλακεία. Νομίζουν ότι ακόμη υπάρχουν, δεν υπάρχουν τηλεοράσεις. Ο κόσμος δεν βλέπει. Και ακούει ραδιόφωνα όπως ακούγαμε κάποτε παλιά. Και λέγα, μάνα ρε παιδιά, τόσο μπάλα δεν παίζουμε και παίζουν αυτοί. Δεν παίζομαι, τελείως πώς το κάνω. Παναγία μου. Και κακώς ασχολούμαστε και στεναχωριόμαστε για αυτούς. Σιγά μη στεναχωριόμαστε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, είμαστε έτοιμοι το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό όταν λέω. Όταν μέχρι στιγμής ο αθλητικός εισαγγελίας ή δικαστής, ποιος είναι αυτός, δεν έχει καλέσει τον Καραπαπά να του πει, έλα δωροφίλη μου, τι είναι αυτά τα οποία κάνει. Και είναι ντροπή για μια μεγάλη, κακά τα ψέματα, δεν ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Να τον κάλεσε, τον κάλεσε τώρα για τις δηλώσεις που κάνανε για το διαιτητή Ευαγγέλου μαζί με τον Κούγια. Και νομίζει θα πάει. Ίδρωσε φίλε, πραγματικά, τι να σου πω. Πραγματικά, μια εφίδρωση τρομερή. Τρομερή. Να μην πεις τίποτα. Δεν μου λες ο Θανασάκης σας άφησε την τούρτα για ο Ορμηχής, την τούρτα και τη διέλυση. Ήσουν εκεί και το είδες μήπως το σκηνικό. Όχι, ξέρω. Εγώ για εγώ και ξέρω. Ρε κάτσε να φυσήξει η αδερφή σου. Ρε περίμενε. Εδώ προχθές που είχαν έρθει τα εγγόνια από κάτω, αποφασίσαμε να κάνουμε τα τυπικά γενέλια. Έχουν Σεπτέμβριο αυτά και τα τυχή εγγόνι μου εδώ που είναι, ο εγγονός μου. Σεπτέμβριο και αυτά, μεθαύριο. Το Σαββάτο έχει η γονή μου, μετά από 4 μέρες έχει ο εγγονός μου. Και κάναμε τυπικά να το χαρούμε και να χαρούμε οι παππούδες, οι γιαγιάδες, το πούμε. Ναι. Μαλώνανε για την τούρτα. Όχι αυτή είναι η δικιά μου, όχι αυτή είναι η δικιά μου. Εντάξει, αυτά είναι φίλε, αυτά είναι. Δεν πειράζει, είναι υγεία. Καλά να είναι τα παιδάκια λοιπόν, και τα εγγόνια. Την καλή μου φιλιά, μέρα, γεια σου Γιώργαρα μου. Γεια σου Γιώργαρα μου. Στις 3 παίζουμε, μου λέει Ζουμουσο καλημέρα. Γεια σου Ντινάκη μου, Ντίνα Δημητριάδου, από τις πιο αγαπημένες Ζουμουσίτσες και μπασκετική χρόνια. Καμαρώνει για το γιώκα της που έκανε τη μεταγραφή στην ομάδα που ήθελε. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Συμφωνεί με τον πρώτο που είχε κοπεί, φίλε αυτός. Υγείχθη. Έλα ρε, εγώ είμαι. Έλα, πού είσαι, Παυλάρα, τι έγινε. Τι ρε, μόνος μου έπεσα. Πήγα πια στο τηλέφωνο και το κλειστά. Όχι ρε φίλε. Πρώτος ήμουνα. Δεν με πέφτει με τίποτα ρε Γιώργο. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Που τσιμένει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και. Ζου μου σου λένε και κάθε πίκρα και με. Που φάρανε κροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιατί αφορείς Κωστή μου. Πώς γίνεται σε όλα να γίνονται στο Μαυροτίγανο, εκεί μέσα, στο Γαυροτίγανο μάλλον, όχι Μαυροτίγανο, μέσα να τρώνε ξύλο ποδοσφαιριστές, να είναι χαλασμένες οι κάμερες. Από δύο ομάδες, τρεις, όχι δύο ήτανε, πρόπερση, Πλατανιάς και ΑΕΚ αν δεν κάνω λάθος. Με τα μάτια, με τις τηλεοράσεις, όλα ναι, είχαμε, ναι. Μόνο αυτή,
Ναι, και τώρα. Γι' αυτό λέγεται είναι... κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση, επειδή είναι κλειστό. Α, και ο άλλος τι βγαίνει και κελαϊδάει. Α, το βάλω το καναρίνι μου πάνω στο κεφάλι του να κελαϊδίσει. Ξέρει ποιο κεφάλι, ε. Τα ευκόλου ζωνέμενα παραλείπονται. Πουλί πάνω, πουλί πάνω σε πουλί. Μας έχουν ζαλίσει. Και κάτι άλλο για τους συνοπαδούς μου. Που λένε ότι η ομάδα δεν παίζει μπάλα φέτος και δεν κάνει. Πέστε μου ρε παιδιά, ποια ομάδα παίζει μπάλα? Ολυμπιακός έπρεπε να ήταν με 2 βαθμούς τώρα. Εννοείται, να ξεκινήσει με Μπινελίκη. Και εγώ με 6. Εβέβαια. Που σα τραβά τα πήρα. Άσχετα. Ποια ομάδα είναι έτοιμη τώρα? Και κάθονται και κάθονται, παίρνουν τέτοιες μύρλες. Αυτή είναι. Τι να πω τώρα, τι να μην το πω. Όλοι παόκια είμαστε, όλοι το ίδιο είμαστε. Να μην χαλαστώ περισσότερο. Χιλιά παυλάρα μου! Δεν σ' άκουσα, 2-3 μέρες δεν σ' άκουσα, σ' αποθύμησα. Και έχω σύνδρομο στέρησης, δεν μπορώ. Τώρα έχω τέσσερις πόσες στο μεσημέρι, 1,5 ώρα, να παρακαλάσω και να έρθει προσεύχησε, να το βγάλουμε το καλό. Ρε δεν μασάς, ρε, δεν μασάς, δεν μου λες, μετά έχει ντόπινγκ κοντρόλ. Σε λες κανένας, αν έχεις φάει μέλι, καρύδια, αυτά, τίποτα. Καραπαπάς με το Σάββατο, Θεοδωρίδη. Θα φτούνε στο ειδικό μου δωμάτιο στην καθημερινή. Θα σου πω ένα μυστικό για να βγάζεις το τεστ κόπωσης. Θα βάλεις, θα κάνεις μια εκτύπωση, θα βγάζεις μια φωτογραφία τον Καραπαπά και τον Μπαρμπασάβα και την ώρα που θα ανέβεις στο διάδρομο θα τους βάλεις απέναντι και θα τους κυνηγάς. Θα σπάσεις τα κοντέρ. Όχι, να βλέπω τον Βαγγέλα καλύτερα και τον Γκουλανδρή και τον άλλο. Κοίταξε, πάμε στην υπερβολή μετά. Στην υπερβολή. Δεν θα αντέξει. Αυτή είναι η αιτία που κελαϊδάει ο Καραπαπάς και ο Θεοδωρίδης. Δεν θα αντέξει ο διάδρομος. Αν έχεις έστω και σε φωτογραφία μαζί και Βαγγέλη και Καραπαπά. Θα σπάσεις το μηχάνημα και τώρα θα το σπάσω σήμερα. Φιλιά! Γεια σου Παυλάρα! Γεια! Πάμε next! Με κάπα σίγμα τάφτον έκασετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σταύρα Κατσαβγοζάνη. Γεια σου ρε Σταύρα Κατσαβγοζάνη. Τι γίνεται ρε. Σε πήρα κανένα 2 φορές, αλλά επειδή σου περίμενα στη γραμμή, τελείωσαν οι μεταλλικές και έπεσε. Αγόρι μου. Καταρχήν, Σταύρακας, το Σταύρακας ρε παιδί μου. Δεν έχει ένα, δεν έχει ένα εκτόπισμα, δεν έχει μια μαγιά, δεν έχει αυτό. Όχι ρε φιλαράκι, εμείς υπακτήσεις είμαστε μάγκες και θα τα λες τα πράγματα όπως είναι. Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή το Σταύρακας. Ούτε Σταυράκης, ούτε Γιωργάκης. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Γιώργαρος. Έτσι, Σταύρακας. Λοιπόν, άκου τώρα. Σε ακούω. Για να μην παρεξηγούνται με δικά μας παιδιά. Εμείς έχουμε 6 βαθμούς. Έχουμε 4 γκολ. Αυτοί έχουν 2 γκολ. Με 2 πέναλτι. Ναι. Και με βάρκε με στο πρώτο μάτς με βοήθεια και στο δεύτερο και γενικά, ναι. Εγώ όταν εσύ ήσουν διακοπές, τον είχα πει το φιλαράκι, τον Γιώργο Τασάντη. Ναι, Σύριγο. Θέλω να περάσω, μόνο θέλω να περάσω τον Άγιαξ. Αυτή βρήκε τον τρόπο να μην περάσω. Από εκεί και πέρα λέω δεν θέλω να μάσω βαθμούς για να παίξουν αυτοί για να πάρουν τα 30 εκατομμύρια. Έτσι. Για να είναι μάγκες, ας πάνε. Πρωταθλητής φέτος πάλι θα είμαι εγώ. Έτσι. Αυτό μ' αρέσει. Έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εγώ λέμε ρε φίλε, άκουσε με τώρα. Ένα μικρό αστερίσκο βάζω σε αυτό που λες. Μπορώ να σε διακόψω λίγο, μισό δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Θα είμαι πρωταθλητής μόνο αν έχω το πάθος, τη συσπήρωση, την τρέλα που είχα πέρσι. Μόνο έτσι Σταύρο. Αν δεν είμαι έτσι, τότε δεν. Φιλαράκι, από μέσα εξαρτάται. Μα αυτό σου λέω. Από εμάς, συμφωνείς αυτό που λέω. Εγώ, ότι εγώ, δεν μπορώ να πάω χαλαρός πουθενά. Λοιπόν, ναι, άκου τώρα. Άκου. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα από εδώ στα πιτσιρίκια που είναι κάτω των 30. Εμείς είμαστε μαθημένοι, φιλαράκι μου, έτσι. Τι ξέρετε την αυτή, το πώς παίζεται. Το έργο. Το έχω δει. Το ξέρω, λοιπόν. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 105 σειρά. 105 σειρά. Νόμιζα να πεις 105 χρονών και θα έλεγα μάλλον τα έχεις δει όλα πραγματικά. 105 σειρά, λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, αυτοί που είναι κάτω από 30, παιδιά, από εδώ και πέρα, ό,τι πετάει ασπρό μαύρο θα έχει. Ή τιμωρία, ή μείον, ή αυτό. Κανονίστε προφυλακτή. Η ομάδα μας έχει τέτοιο ατζάλι που δεν έχει πρόβλημα ούτε από διατησία, ούτε από αυτό. Έτσι. Εγώ είμαι λάτρης, σου είπα και την άλλη φορά, είμαι λάτρης του Μητσάρα του Παρίδη, του Αρίσταρχου του Φουτουκίδη, του Μητσάρα του Σαλβικίδη. Αθάνατη. Λοιπόν, οι δύο που είπες, ο άλλος δεν χρειάζεται να πούμε. Αθάνατος είναι όντως. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε. Προσέξτε τον ΠΑΟΚ. Να σου πω και ένα ανέκδοτο για να το καταλάβεις, για να το καταλάβουν τα παιδιά, έτσι. Δεν θα είναι μεγίδα και προβατίνα σε την άλλη φορά που κάναμε. Εσύ δεν είσαι αυτό. Ναι. Λοιπόν, άκου. Έλα. Για να καταλάβουν τα πιτσιρίκια, θα τους πω σύντομα να το καταλάβουν. Παντρεύεται ένα center for από τις Φιλιππινέζες. Έτσι. Ένα center for. Από τις Φιλιππινέζες, ένας παίκτης. Από τις Φιλιππινέζες. Ναι, από τις Φιλιππίνες.
Όχι, από τον Τούτζ. Εγώ τους βλέπω την πνεύση. Ναι, ναι, όχι, όχι, ναι, 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 ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μπαίνεις στην εκκλησία μέσα και ο παπάς όταν λέει τι λέει, γυνή να φοβείται τον άντρα, τι λέει. Ναι, και δεν γίνει να φοβείται τον άντρα, ναι, εκεί που τον πατάει. Λοιπόν, σηκώνει η γυναίκα και πατάει τον πόδι του ποδοσφαιριστή και πέφτει κάτω από το κεφαλάκι. Μπέναντι, μπέναντι, μπέναντι. Γεια σου, Σταύρακα! Γεια, φιλιά στην Κοζάνη! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, Γάλλος. Ζανζάκ, πάμε παρακάτω. Καλημέρα! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο! Έλα, φιλάρετε. Έλα. Κωνσταντίνε, θα πω πλέον κάτι που είναι λίγο περίεργο και πρέπει να το λάβει υπόψη τους εκεί πέρα η τεχνική, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει για τις συνδρομές. Ναι. Για το ΠΑΟΚ TV θα πω. Ναι. Α ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι όταν με ένα τάλιρο θες να πας να δεις αυτό που προσφέρει και που είναι πολύ καλύτερο, πάρα πολύ καλύτερο από την πρώτη φορά που το ξεκίνησαν, έχει η τράπεζα ένα ποσό το οποίο δεν αλλάζει, είναι σταθερό. Από το 1 ευρώ μέχρι τα 100 ευρώ, 2 ευρώ κόστος, προμήθεια. Που σημαίνει λοιπόν ότι η τράπεζα με τα 5 ευρώ σου βάζει να πληρώσεις 2 ευρώ. Είναι τρελό το νούμερο. Είναι 40% προμήθεια. Όταν αφαιρείς από την πιστοτική σου... Όταν πας να μεταφέρεις χρήματά σου σε μια άλλη κάρτα που είναι προπληρωμένη. Είναι όπως όταν πας σε άλλη τράπεζα να πάρεις χρήματα με την cash card, ας πούμε. Ναι, δεν θέλεις ρε παιδί μου να εμφανιστεί η κάρτα που έχεις τα χρήματά σου, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να κάνει κάτι. Λέει, φοβάται ο άλλος. Ναι. Και θέλει να έχει μια κάρτα μηδενική. Και βάζει απλά τα 5 ευρώ σε αυτή την κάρτα για να μπορέσει να πληρώσει. Μία λέξη μου έρχεται στο μυαλό αμέσως. Ναι. Δεν είναι πολύ δόκιμη. Λέγεται νταβατζιλίκη. Είναι τρομερό. Συγγνώμη, αλλά έτσι. Αυτό μου έρχεται εμένα κατευθείαν. Το 2 ευρώ. Θέλω να πω λοιπόν. Υπάρχει μία κάρτα η οποία μπορεί και πληρώνει στα 5-5. Δεν ξέρω πόσο έχει προμήθεια για την ομάδα, δηλαδή δεν παίρνει καθαρά τα χρήματα αυτά, παίρνει λιγότερα. Αλλά χρειάζεται όμως να τη βάλουν και αυτοί, είναι η PaySafe, η οποία δεν περνάει μέσα από την τράπεζα. Σωστό. Γιατί μου έχουν στείλει πάρα πολύ μήνυμα γι' αυτό, επειδή είναι κάτι που μας απασχολεί και δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, κάτι που θα μας απασχολεί τώρα μόνο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί συνέχεια. Μου έχουν στείλει και άλλη μήνυμα. Πρέπει να το κάνει. Για να απελευθερώσει τις πληρωμές. Ναι. Για να μπορεί ο καθένας να μπορεί εύκολα να πάει στο περίπτερο, να το κάνει αυτό με την κάρτα του περιπτέρου και να τελειώνουν από τις τράπεζες. Να σου πω τι μαθαίνω εγώ. Καταρχήν γίνονται συνέχεια ζυμώσεις, γίνονται συνέχεια ενέργειες για όλο αυτό. Να βελτιωθεί, να γιγαντωθεί, να βρουν διάφορες παθογένειες που μπορεί να έχει. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν καταρχήν ένα πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που πήγαν να ειρωνευτούν, αντιπάλους κτλ. Αυτά τα 700.000 ευρώ για 3 παιχνίδια, μάλιστα σε εποχή που δεν ήμασταν και τόσο καλά. Δηλαδή, φαντάσου αυτό το πράγμα να γινόταν, ας πούμε, μετά από μια πρόκριση επί του Άγιαξ. Και έτσι και εδώ στην ελευθερία αυτή μπορεί να ήταν και 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακριβώς. Εγώ λέω, έχω να σας πω το εξής. Τι μαθαίνω. Μαθαίνω ότι επεξεργάζονται μία ετήσια συνδρομή, όπου εκεί θα είναι λιγότερα από 4,99 τα χρήματα που θα δώσεις φυσικά για να δεις όλα τα παιχνίδια. Επεξεργάζονται ένα PAOK application. Δεν είμαι ειδήμονας, αλλά γνωρίζω τόσο φτάνουν οι γνώσεις μου ότι με αυτό... Πραγματικά δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή αυτή. Επεξεργάζονται μελλοντικά ένα δορυφορικό κανάλι ΠΑΟΚ που εκεί θα είναι όλη η οικογένεια, όλα τα αθλήματα, όλα αυτά. Δηλαδή δεν σταματούν οι άνθρωποι που είναι οι ειδικοί να ψάχνουν τρόπους. Σύμφωνα. Υπάρχει ήδη και εσείς... να πάνε αγοράσεις κωδικό μέσα από το μαγαζί. Και αυτό. Εγώ να σου πω ότι όλες τις φορές, ενώ γενικά δεν βάζω χέρι, έχω μια πιστοτική που... πώς να σου πω, προτιμώ να έχω 1 ευρώ στην τσέπη μου και να ξέρω τι είναι αυτό. Δεν είμαι φαν της πιστωτικής, αποφεύγω. Αυτές τις φορές όμως με τους αγώνες
μπήκα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αφαιρέθηκαν αυτά τα 5 ευρώ τη μία φορά, αυτά τα 7,99 πόσο ήταν τη δεύτερη φορά και κύλησαν όλα ομαλά. Πολλά κάποιες... μηνύματα όμως μου είπαν για αυτό που λες. Για την PaySafe. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει την τράπεζα. Ναι, 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 ναι. Νομίζω γιατί ότι ένα νεαρό παιδί να μην πάει κατευθείαν όπως είναι, του δίνει το χαρτζηλίκι ο γονιός, αντί να πάει να πει μια μπύρα ή να πάρει, ξέρω εγώ, γιατί είναι νεαρός. Γιατί όλοι έχουν κινητό πλέον. Ένα καφέ, οτιδήποτε. Αντί να πάει για τον καφέ, παίρνει κατευθείαν και το χρησιμοποιεί για τον εαυτό του. Αυτό έχει εκατοντάδες ίσως χιλιάδες έλλειψη από πληρωμές. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Και η διαστροφή η δικιά μου. Ναι. Δεν μπορούμε, αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο δεν είναι αντικειμενικό, είναι η δικιά μου διαστροφή. Δεν μπορούμε να βάζουμε οπαδό του Πανιωνίου να περιγράφει το Πανιώνιο στο ΠΑΟΚ TV. Γιατί είναι οπαδός του Πανιωνίου, πώς το κάνουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ΠΑΟΚ TV, έχω δικαίωμα να βλέπω αυτόν που μιλάει να πανηγυρίζει στον γκολ, να μην πω ότι πανηγύρισε περισσότερο στον γκολ του Πανιωνίου. Αλλά δεν έχει σημασία, ανθρώπινο το βλέπω, ο άνθρωπος είναι ο παδός του Πανιωνίου. Εμένα με ενδιαφέρει όμως για την ομάδα μου να έχει μάτια αστόμαυρα. Δεν τον θέλω αντικειμενικό, ρε αδερφέ. Και αν θέλουν να καταλάβουν ότι θα κερδίσουν τους αντικειμενικούς, κάνουν τεράστιο λάθος. Δεν έχει γίνει γι' αυτό. Καταρχήν, είμαι της άποψης ότι σε αυτό που κάνει ο Αλέξης Πυρόπουλος είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα. Τον θεωρώ ανώτερο από όλους. Λοιπόν, αυτόν τον κορυφαίο. Ναι, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Ότι ας τον έχουμε σε μια τηλεόραση, η οποία μπορώ είναι... να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σου πω. Ότι καταλαβαίνω αυτό που λες. Ότι εγώ θέλω όπως είναι. Μετά ο Βασιλόπουλος, ο Κόλκας, ο Τζορμπατζόγλου, ο Κουβεντίδης, ο Πετρωτός, ο Σουντουλίδης. Όπως είναι τα παιδιά αυτά, θέλω να υπάρχει και στην περιγραφή. Okay, είναι κατανοητό. Τι δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο, φίλε? Δείχνουμε ότι δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς κάτω που βάζουν έναν που αλαλάζει. Δείχνουμε επίπεδο. Δείχνουμε ότι εμείς δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς. Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Τι είναι, τι πιο εύκολο να βάλουμε έναν δικό μας και να φωνάει τα γκολ και να... Okay. Όμως δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται ναι, ότι... αλλά όχι πάλι εις βάρος μας. Δεν νομίζω ότι ο Σπυρόπουλος τώρα έκανε περιγραφή εις βάρος μας. Τώρα να παίζουμε με ξένη ομάδα και να μην... τουλάχιστον είναι υπέρ της ξένης της ελληνικής ομάδας. Δηλαδή, άντε τώρα με τον Πανιόνιο πάλι το παίξαντικειμενικός που δεν είναι. Γιατί? Γιατί κόβει ο του ΠΑΟΚ ο παίκτης την μπάλα για πλάγιο και σε πλάγιο και ξέρεις πόσο εύκολο είναι να αλλάζεις τα λόγια σου. Okay, δηλαδή, καταλαβαίνω, μία κερδίζει ο αντίπαλος, πρόσεξε με λίγο, κερδίζει ο αντίπαλος στο πλάγιο, ενώ στην άλλη κόβει τον αντίπαλο με πλάγιο. Και μια ζωή έλεγε υπέρ του Πανιωνίου, κερδίζει ο επιθετικός του Πανιωνίου το πλάγιο. Γιατί δηλαδή? Θέλω να σου πω το εξής. Όπως σέβομαι απόλυτα αυτό που λες και είναι δεν και θέλω αυτή... να πω η γλώσσα πολύ εύκολα παίρνει τοποθέτηση υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας. Δεν τον ξέρω καταρχήν τον άνθρωπο, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ έτσι, ούτε απλά λέω το εξής. Ο συγκεκριμένος ξέρεις ότι αποκαθιλώθηκε και έχασε τη δουλειά του επειδή, είπε, επειδή δεν μίλησε υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι. Εμένα αυτό μου λέει κάτι για τον άνθρωπο αυτόν που ωραία. Έτσι, είχε το θάρρος της γνώμης και κυνηγήθηκε. Τώρα, σέβομαι αυτό που λες ότι εγώ θα ήθελα, ρε παιδί μου, έναν δικό μας. Φουλ. Η ματιά να την έχω υπέρ μου. Δηλαδή, ακόμα και αμφισβητούμενη φάση, να μην μου λέει ότι είναι υπέρ του άλλου. Δείχνουμε έτσι πόσο ανώτεροι είμαστε. Εντάξει, ανωτερότητα για μένα δεν είναι, γιατί εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όταν εμείς είμαστε ανώτεροι και στα υπόλοιπα, σίγουρα βλέπεις ότι μας τρώνε στη στροφή. Άλλο τα άλλα. Δεν σημαίνει, και αυτό το ίδιο είναι, γιατί όταν εσύ έχεις το βίντεο του Καραπαπά, το οποίο δεν παίζει κανείς. Εντάξει, μην τα μπερδεύεις. Εγώ έχω να σε ρωτήσω το εξής. Ερώτηση. Έστω ότι γίνεται μια φάση που δεν είναι πέναλτι. Έτσι. Δηλαδή, είναι μια φάση που είναι ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Περιμένεις τι? Θέλεις να ακούσεις από κάποιο δικό μας ότι είναι πέναλτι? Δηλαδή, να κάνουμε αυτό που κατηγορούμε τους άλλους κάτω? Να αλλοιώσουμε την πραγματικότητα? Δεν το θέλω αυτό. Άρα συμφωνήσαμε. Θέλω όμως όταν η φάση με αδική για τον οποιοδήποτε
οποιοδήποτε λόγο. Θα το πει. Πιστεύω θα το πει. Χιλιάδες φορές ότι αδικηθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω θα το πει. Δεν θα το πει, θα πει μια απλή πρόταση και μετά σβήθηκε. Okay, να σου πω κάτι. Ας το δούμε κιόλας, γιατί είναι πολύ μικρό το δείγμα. Δεν έχω, δεν έχω κανένα λόγο να τον υπερασπιστώ. Αν εγώ δω ότι πραγματικά. Φυσικά και θα το πω έτσι, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, είδα τις λεπτομέρειες, γι' αυτό το λέω. Απλά θέλω να σου πω ότι αν το δείχνανε τον Καραπαπά στα κανάλια, να είσαι σίγουρος ότι θα τον φώναζε ο εισαγγελέας. Επειδή όμως δεν βγήκε σε καμιά τηλεόραση. Το φώναξε, το φώναξε, τον κάλεσε. Τον κάλεσε ο αθλητικός δικαστής. Για, για την περίπτωση για του ΒΑΡ. Για τις δηλώσεις που έκανε μετά. Όχι, για την περίπτωση του ΒΑΡ, λέω. Όχι, για εκεί που φώναζε δίπλα. Έλεος, έλεος. Όχι, εκεί δεν τον κάλεσε. Θεωρήθηκε φυσιολογικό. Φιλάρετε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Την καθυστερήσαμε. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, υπόθεση με το PAOK TV. Θα σας το λέω συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει. Είναι ο δικός μας άμεσος τρόπος να απαντήσουμε σε αυτούς που τόσα χρόνια λέγαμε ότι μας αδικούν, ότι μας υποτιμούν, ότι μας προσβάλλουν, ότι μας παραπετούν, ότι μας, συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τον όγκο, με το εκτόπισμα, με την ιστορία της ομάδας. Το λέω όσο, με όσο πιο εύσκημο τρόπο μπορώ. Όλους αυτούς λοιπόν που τους τρώγαμε στη μάπα τόσα χρόνια, που νιώθαμε ότι είμαστε το αποπέδι, που νιώθαμε ότι παίρνουμε το ψίχολο από αυτόν, ότι ήμασταν οι ενοχλητικοί. Όλα αυτά τα χρόνια που ακούγαμε περιγραφές που μας γυρίζαν το στομάχι και τα μάτια ανάποδα. Όλο αυτό το πόλεμο που δέχτηκε η ομάδα αυτά τα χρόνια. Έφτασε η στιγμή, και αυτό δεν είναι τωρινό και για μία μόνο μέρα ή για μία φορά. Με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε απάντηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μην έχει αυτό το τάλιρο κάθε φορά. Βεβαίως. Αυτός που δεν το έχει θα μαζευτούν 2-3 μαζί και θα βάλουν από 1 ευρώ, 1,5 ευρώ να δουν το μάτς. Όμως είναι ο δικός μας ηχηρός τρόπος να απαντήσουμε σε όλο αυτό που μας επιφύλασαν τόσα χρόνια. Στις αδικίες, στον εξωστρακισμό, μακριά, στην αναξιοκρατία που υπήρχε, στις παράγκες αθλητικές, δικαστικές, οικονομικές, τηλεοπτικές, μηντιακές. Είναι αυτός είναι ο τρόπος, παιδιά. Ένας τρόπος είναι τα 22.000 διαρκείας και η συνεχής παρουσία στο γήπεδο, ο άλλος τρόπος είναι αυτός. Τα 499 είναι η δική μας φωνή. Όσο βλέπουν ότι αυτό το πράγμα γιγαντώνεται, δεν μπορούν να το παλέψουν. Και αυτοί που επιφύλασαν τον οικονομικό στραγγαλισμό, αυτοί που έκλεισαν τη στρόφιγγα για να μην μπορώ να αναπνεύσω, αυτό το καλοκαίρι ειδικά, και το ξαναλέω, δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά ο Ιβάν, είναι το ημένο το financial fair play που άφησε τη Μίλαν εκτός Ευρώπης, που απαγόρευσε σε κολοσσούς όπως η Τσέλσι να κάνουν μεταγραφές. Και επειδή φαίνεται ότι δεν μας συμπαθεί και τόσο η UEFA, να είστε βέβαιοι ότι κάποιος θα βρεθεί να τους φυρίξει, ξέρεις, εκεί έχουν έσοδο 2, ξοδεύουν 13. Και η καρφωτή, το τρύπημα θα είναι βέβαιο. Και έτσι θα τους κάνουμε το χατήρι. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν δίνουμε όχι οξυγόνο στα πνευμόνια της ομάδας. Δίνουμε όχι, δεν φουσκώνουμε απλά και από περηφάνη. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχει γίνει. Καμαρώνω γι' αυτό και μάλιστα το ξαναλέω. Υπό αντίξω συνθήκες, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε οπαδοί, είμαστε παοκτσίδες, άνθρωποι του θυμικού και της ψυχολογίας, που μπορεί να καθορίσει μια στραβοκλωτσιά του άκμο που δεν βρήκε, μπορεί να μου αλλάξει όλη την ψυχολογία. Πρέπει όμως, ειδικά σε αυτό, πρέπει να είμαστε εκεί. Ασχέτως τι ψυχολογία έχω. Αν κέρδισα, αν έχασα το μάτς, αν έπαιξε ο Πέλκας, αν δεν έπαιξε, αν έκανε λάθος ο Πασχαλάκης, αν δεν έκανε, αν μπήκε ο Ακπομ, αν μπήκε ο Σφιντέρσκι, αν έκανα μεταγραφή, αν δεν έκανα. Αυτό εδώ είναι πέρα από όλα αυτά τα μικρά πράγματα. Αν το καταλάβουμε, τότε θα δώσουμε το πιο ηχηρό μήνυμα σε αυτούς
που μας στέλνουν στο πουθενά. Σε αυτούς που μας ήθελαν τόσα χρόνια κομπάρσους και φρόντιζαν με χίλιους τρόπους να με τρυπάνε και να με έχουν στην απέξω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι λίγο δύο νότες και θα έρθω στις γραμμές. Έρχομαι να πάρουμε μια ανάσα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με εδώ είμαστε στο Λίμπερο σε 107,4 κάθε πρωί 8 με 10 το λέω για τους καινούριους. 21η χρονιά αυτή πίσω από το Μαραφέτη, πίσω από τον Μπλιμπλίκη. Πάμε λίγο Παπαμακαρίου έτσι να γουστάρω κομμάτι που έχει γράψει ο τεράστιος ο αλυσμόνητος Αντώνης Βαρδής. Παρότι ψιλοσκυλάς, εγώ τον γουστάρω απεριόριστα, φίλε τον Βαρδί. Έχει μέσα πράγματα. Δώσε! Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Ό,τι θέλει κάνει με τη φωνή της, Παπαμακάριο, ό,τι θέλει. Παιχνίδι με χαρτιά σημαδεμένα. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Τώρα δίνω σε σένα, είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίνω σε σένα, είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Ναϊ-ναϊ, δεν ξεχνάς ποτέ τα λόγια. Πάμε στις γραμμές, να μην περιμένετε. 2310-287-888. Πες μας, Μαριάννα, πες μας. Και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα. Έλα ρε, έλα ρε, το πως το λέμε. Κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Χρόνια πολλά στην Ανούκα μας. Το Lutenside, να είναι γεροί, να είναι χαρούμενοι, γενέθλια σήμερα. Πώς είναι να ανακλίνεις τα 32, θέλω να μας πεις. Να το και το σάζι. Το σάζι έχει ένα τόσο διαφορετικό ήχο από την κιθάρα, από το ούτι, από το μπουζούκι, έγχορδο, αλλά τελείως ανατολή, τελείως απέναντι πάμε στις αλυσμόνητες. Τώρα έρχομαι στις γραμμές, αφήστε με να ξεμπουκώσω. Έχω μαζέψει πολύ πόνο! Δεν μπορώ! Αχ, Παναγία μου! Εκεί δεν βγαίνω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα αυτά έχουν οι καψούρες. Οι καψούρες έχουν μέσα και πόνο. Έχουν μέσα και ξενύχτη και στεναχώρια και απογοήτευση. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια παντοτινή καψούρα. Όποιος δεν αντέχει να φύγει, να πάει αλλού. Αυτά είναι. Και όπως μου είπε πάρα πολύ ωραία και ένας πολύ αγαπημένος φίλος, προσπαθούσα, λέει, να εξηγήσω στη γυναίκα μου, η οποία με είδε να μην μπορώ να αναπνεύσω, λέει, από το βράδυ της Πέμπτης, από τη στεναχώρια. Και μου λέει, αμάν πια, τόσα χρόνια, δεν σου φύγε αυτό το πράγμα, μεγάλος άνθρωπος, έκανες παιδιά, έκανες εγγόνια, τόσο χρονών, τι πράγμα είναι αυτό με εσάς. Και της είπα, άκουσε γυναίκα,
Θα σου πω ένα πράγμα. Θυμάσαι πως ήμασταν όταν πρωτογνωριστήκαμε, που σ' είχα τρελή καψούρα και κλείναμε τα παράθυρα και τις πόρτες και δεν βγαίναμε από το σπίτι. Θυμάμαι. Θυμάσαι που δεν μας ένοιαζε τίποτα και θόλωναν τα πάντα όταν συναντιόμασταν και δεν περνούσαν οι ώρες για να συναντηθούμε. Θυμάμαι. Αυτό το πράγμα με τα χρόνια δεν είναι πολύ φυσιολογικό να μας περάσει? Ο έρωτας και η καψούρα δεν έγινε αγάπη, δεν κάναμε παιδιά, δεν κάναμε αγκόνια. Έφυγε αυτό το πράγμα. Φυσιολογικό είναι, ρε άντρα μου, να περάσει, λέει η γυναίκα. Μετά από τόσα χρόνια να φύγει η καψούρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καψούρα, της λέω, Κωστή, που είναι όπως είναι την πρώτη μέρα. Δεν φεύγει ποτέ. Ζηλεύεις? Άντε βρε, από εδώ. Και είναι πραγματική αυτή η κουβέντα. Όπως την πρώτη μέρα. Όπως την πρώτη μέρα. Και έχω πει, και δεν είναι καθόλου μαζοχίστικο αυτό που λέω, όταν είσαι πληγωμένος, σ' αγαπάω πιο πολύ. Επειδή δεν έμαθα ούτε στα πανηγύρια, ούτε στο τζουμ τριαλαριλαλό, ούτε στους πολλούς τίτλους, ούτε στις φανφάρες, ούτε στις κορδέλες, ούτε στις ομορφιές. Όταν είσαι πληγωμένος, σ' αγαπάω πιο πολύ. Νιώθω πιο πολύ την ανάγκη να είμαι δίπλα σου και να σε στηρίξω, να σου δείξω την αφοσίωσή μου. Αυτό. Και προσέξτε, όλο αυτό ενώ είναι μόνον 130 μέρες από εκείνο το βράδυ στη Φιέστα, από το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε καθόλου για αυτά. Καθόλου. Πάμε στις 4 γραμμές, περιμένουν και θα πω μετά χορηγούς. Καλημέρα σας και συγγνώμη για την καθυστέρηση του καλλιτέχνη. Ναι! Γεια σας, θα μας κάνετε δεύτερες. Τέρτσο, σεκόντο, κάτι, τέλος πάντων, θα παίξετε ένα μπασοκίθαρο, μια φυσαρμόνικα. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ μιλάω. Εσύ, πάρα πολύ ωραία τα λες. Είσαι ο... Πολύ καλή. Ο Λατομείο. Έλα ρε Λατομείο, δεν σε κατάλαβα. Έλα αγοράκι. Πού να με καταλάβεις ρε φίλε, ξέρεις από πότε παλεύω να βγάλω γραμμή. Ναι αγόρι μου, ναι. Θα σας δώσω και από αυτά τα... τις στολές που φοράνε με τις τυράντες, οι παλαιστές. Αυτές που είναι χιαστή να πούμε. Να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έλα Λατομείο μου, έλα αδερφέ μου, έλα. Κωστή, θα ακούνε ΠΑΟΚ και θα τρέμει το φιλοκάρι τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μεγάλη ομάδα ΠΑΟΚ. Δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Και φέτος στη Λαμογιά πρωτιά χτυπάνε. Αμέσως, από την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, Κωστή, θέλω να πω ότι και εγώ δεν έχω ξεπεράσει όλο αυτό που έχει γίνει με τον αποκλεισμό και κυρίως με τη μαφία που λέμε εμείς οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ στην UEFA. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο ποιος έπρεπε να περάσει. Δεν πειράζει, τα αφήνουμε όλα αυτά από πίσω. Δεν το γίνεται. Μόνο που είναι, φίλε, είναι τώρα η διακοπή, είναι μεγάλη, είναι σημαντική διακοπή η τωρινή. Για να τα βάλει κάτω ο προπονητής, πιστεύουμε σε αυτόν, γιατί και ο Λουτζές όταν ήρθε δεν, με την πρώτη φορά δεν έκανε παπάδες. Ναι, φυσικά. Αν είχε φύγει πριν την Ξάνθη ο Λουτσέσκου, δεν θα είχαμε δει ποτέ αυτά που έκανε ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να μην είχαμε πάρει ποτέ το πρωτάθλημα, να μην είχαμε κάνει το double, έτσι. Λοιπόν, άρα ας δώσουμε και σε αυτόν, δεν δικαιούται και αυτός ο δόλιος, να πω έτσι μια λέξη που έλεγε η γιαγιά μου. Αυτός εδώ να τον αφήσουμε λίγο να αναπνεύσει, να δούμε τι θα κάνει. Τι θα κάνει αυτός, δεν δικαιούται. Θα πρέπει να ξεχάσουν τον Λουτσέσκου, φίλε, φαίνεται ότι δεν τον έχουν ξεχάσει ακόμα οι παίκτες. Υπάρχει μια παγωμάρα, αλλά πρέπει να το ξεχάσουν. Είμαστε σε άλλο επίπεδο, φυσικά έχουμε προπονητάρα. Αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή αεξίδες, Ολυμπιακοί που όλοι, μιλάω μαζί φίλε, μου. Όλοι. Είναι προπονητής που τον ήθελαν στην ομάδα τους, κορυφαίοι σύλλογοι. Που θα έφευγε από την Μπράγκα να πάει σε Αγγλική, η μεγάλη ομάδα. Που συζητούσε η Μπενφίκα να τον πάρει. Αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να ταιριάξουν τα χνότα μας. Να μπορέσουν να βρουν χημεία. Να μπορέσει να περάσει αυτά που θέλει. Αυτό θέλει λίγο χρόνο. Δεν γίνεται με το καλημέρα σας. Θέλει χρόνο, φίλε, και πιστεύω ότι είναι και λίγο δύσκολο. Γιατί, όπως είπα και πριν, οι παίκτες έχουν συνηθίσει σε ένα άλλο μοτίβο. Από τη στιγμή που ήρθε καινούριος προπονητής, πρέπει να έχει τη στήριξη και τη δικιά μας και τους παίκτες να στηρίξουμε. Γιατί ακούω διάφορα για Πέλκα, για τέτοιους, εντάξει, είπαμε. Αυτό το παλικάρι που έριξε κλάμα, τόσο συγκίνηση, δηλαδή, θα βλέπω τα βίντεο συνέχεια.
Δεν σταματάω να τα βλέπω. Βάλτε να βλέπετε την ταινία. Αν οι παίχτες δεν πρέπει να τη βλέπουν γιατί θα χαλαρώσουν ή θα πούνε τάξη, τα καταφέραμε και τέλος, είπα να μην τη δουν. Αν όμως τη βλέπουν την ταινία, το Invincibles, για να θυμίζουν στον εαυτό τους πόσο παθιασμένοι, πόσο ενωμένοι, πόσο συσπηρωμένοι ήταν, τότε να τη βάζουν και να τη βλέπουν. Διαφωνώ με το να ξεχάσουμε τι έγινε πέρσι. Είναι πώς θα το δεις. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις, φίλε. Αίτητο είσαι. Δεν μιλάω για τους οπαδούς, μιλάω για τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Εγώ, φίλε, θέλω να σου πω για τους οπαδούς που βγάζουν μια μύρλα απέναντι στους παίκτες, αυτοί οι οποίοι πέρυσι το σήκωσαν και κάνανε όλα αυτά που κάνανε. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρουν το παράδειγμα το περσινό για να μπορέσουν να ξεπεράσουν μόνο και τα ψυχολογικά τους. Μόνο έτσι. Και τα πάντα. Φίλε, μόνο είναι έτσι. Ψυχολογικό. Δεν λέω ότι δεν είναι ψυχολογικό. Έτσι. Μόνο έτσι, Λατομείο, μόνο έτσι. Μόνο όπως πέρσι. Αυτό είναι ο τρόπος. Σε προπονητή και παίκτες, γιατί πιστεύουμε σε αυτούς. Έτσι. Φιλιά! Φιλιά πολλά! Να σε καλά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί, ρε. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα. Ζούμε σου. Καλώς τον άμπαλο. Έλα, αδερφέ μου. Κοίτα να δεις, Κωστή. Ναι. Εννοείμουν άνθρωποι, αυτοί που έχουν συναισθήματα, αυτοί που είναι άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξης, δεν ξεχνάνε τίποτα στη ζωή τους. Φυσικά. Τίποτα. Φυσικά. Ένας δυνατός άνθρωπος, ένας άνθρωπος, πώς να τον περιγράψω, ο σωστός άνθρωπος. Αυτός που έχει και προσωπικότητα. Η προσωπικότητα, η σωστή, δεν ξεχνάει ούτε τα στραβά που έχει συναντήσει στη ζωή του ή φυσικά έχει κάνει ή του έχουν κάνει, ούτε τα φυσικά καλά. Τον διδάσκει το λάθος επίσης, να μην το ξανακάνει. Εννοείται ότι κοίτα να δεις, εγώ έχω κάνει αυτή τη στραβή μου, συνέβη αυτό το... Η βλακεία κάνοντας αυτή την κίνηση, οπότε εσύ φιλαράκο μην το κάνεις έτσι, κάντο αλλιώς. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό διδάσκουμε και στους συμπολίτες μας, στην άλλη την ομάδα, τους λέμε ρε παιδιά κοιτάξτε πως κάνουμε, δεν το λέμε με κακία. Ναι. Μην διώχνετε τον προπονητή όλη την ώρα ρε παιδιά. Okay. Μέσα σε ένα χρόνο, δύο προπονητές. Δεν έχω χρόνο, δεν μου περισσεύει χρόνος για να ασχοληθώ με εκεί. Ναι, βρε, έτσι, ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω περισσότερο για το κομμάτι, όποτε βάζεις αυτό το κομμάτι, Κωστή. Okay. Είδα χθες τον Χαριστέα στο Σκλαβενίτη στο Καρφούρ, πέρασε δίπλα, με είδε με τη φανέλα ΠΑΟΚ Λάρνακα, τον χαιρέτησα. Ναι. Γεια σου, τι γίνεται, τι κάνεις, καλά, καλά ξεμπερδέματα του είπα. Έκανα και το χιούμορ μου, λέω εδώ σούπερ μάρκετ θα τον βρει τον προπονητή. Γέλασε. Και προχώρησα με αυτός με το παιδάκι του, εγώ με το δικό μου παιδάκι. Οκ, okay, δηλαδή. Βρήνε τι παραπάνω, ρε παιδί, να πούμε. Ναι, το ανθρώπινο. Κάτσουμε τώρα να σκοτωθούμε. Ο ένας με το λάνο, να ανοίγουμε τα κεφάλια μας. Να καίμε. Είναι... Παιδιά, αυτά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες. Ξύνησαν κάποιοι που είπα για τους ιερολοχίτες που πήγαν στα παιδιά μας τα 6 τα ετόπουλα και απέτησαν φόρο τιμής. Τι λέτε, ρε, δηλαδή θα πραγματικά θα σαπίσουμε τον εγκέφαλό μας. Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έξω που αγαπάει τον ΠΑΟΚ περισσότερο από... Δεν το δέχομαι. Αλλά άλλο αυτό ρε φίλε. Είναι άλλο πράγμα. Πώς το λένε. Άλλο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, Κωστή μου, με το ξαναβάλεις αυτό το τραγούδι. Πονάμε πολύ. Πολύ το γουστάρω, φίλε. Πολύ πάρα πονάμε, πολύ ρε, το γουστάρω. Πολύ να πονάμε. Με έρχεται να πάρω τα ξηράφια και να αρχίζω. Όχι! Όχι! Άντε, γεια ρε πάω. Φιλιά, να πάρω τα ξηράφια να ξηριστώ κόντρα. Αυτό ήθελες να πεις, έτσι. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ε? Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Κωστή. Έλα, αγοράκι. Γιορτάζει η νανά μας και την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Να βάλεις ένα τραγούδι που το έχουν αφιερώσει στην νανά που λέει εκείνο το να, 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 να. Να, 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 να. Ή εκεί είναι όχι τώρα. Που έχουν υπέροχο στίχο. Από τις πρώτες ακροάτριες, όταν λέω από τις πρώτες, όταν η παρέα μας δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο είναι τώρα, δεν ήταν τόσο πολυπληθής, έχω πει με κάποιους από εσάς, γιατί βάζω και σένα μέσα, που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά έτσι, μια παρέα που ήμασταν πιο λίγοι ρε παιδί μου, έχω έναν άλλον δεσμό, έχουμε μοιραστεί πράγματα, περάσαμε από καταστάσεις και με την ομάδα και στα προσωπικά και ο καθένας. Έτσι, παντού, αλλάξαν όλες οι... Ήμασταν ελεύθεροι και γίνανε παντρεμένοι, δεν είχαμε παιδιά, έχουμε παιδιά, έχουμε... Άστο, εκείνο το υπόγειο του 103 μπήκαν θεμέλια για πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Τέλος πάντων, ας μην... Και η καστούρα για την ομάδα, Κωστή, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, νομίζω και στην περίπτωση των περισσότερων, απέναντίας δυναμώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Φυσικά. Δηλαδή γίνεται... Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου στα 19 μου, στα 20 να είχα αυτή την αρρώστια. Όχι βέβαια.
Και ξέρεις τι μου είπε δηλαδή και ένας παππούς εχθές στο παιδικό του Θάνου. Τι μου είπε ένας παππούς. Ξέρεις κάτι λέει. Εσείς επειδή σε ακούω λέει που λες. Αυτά ότι στηρίζουμε κάνουν ράνουμε. Εσείς στηρίζετε έχοντας πάρει λέει τώρα τόσο νοπά λέει δύο double. Εμείς στηρίζαμε χωρίς να υπάρχει αυτό. Για πολλά χρόνια. Πες το αυτό λέει. Λέω έχεις δίκιο. Έχετε δίκιο λέω. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Άνοιξε η βαλβίδα μου λέει. Έφυγε. Αλλά για να πάρουμε και τα δύο double περιμέναμε καμιά. Περιμέναμε. Περιμέναμε 35 χρόνια. Εντάξει. Ο άλλος έχοντας περάσει φίλε από λίτσες παράδειγμα. Έτσι, έχοντας περάσει από φακίδες, από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δυσανασχετεί όταν ακούει εμάς τους νεότερους να γκρινιάζουμε, ενώ είναι πολύ νοπό αυτό τώρα και έχουν έρθει αυτά τα δύο double, κατάλαβες. Καλά, εκεί φαντάσου Κωστή, ότι εν έτη 2019 που μπορείς να βρεις στην τελευταία βουνοκορφή, ας πούμε, της Ασίας, τι έχει γίνει πριν από δύο λεπτά, κατάφεραν, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν μπόρεσαν να βρουν ένα πλάνο. Λοιπόν, Κωστή, γελίο. Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το VAR στην Ελλάδα λέγεται Media Luso in Digital. Η Media Luso είναι μια πορτογαλική εταιρεία η οποία έχει λέει συμβολή και στο VAR, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ξέρεις με ποια εταιρεία, με ποιο κανάλι συνεργάζεται στις μεταδόσεις η Media Luso? Ναι, ναι. Με την Nova. Δηλαδή, I'm falling from the clouds. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δύο εταιρείες που συνεργάζονται δεν μπορούσαν να καταφέρουν να δείξουν το πλάνο το οποίο έδειχνε η Nova, να το δείξουν και αυτοί. Ας ζητούσαν να το πάρουν από την Nova. Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήταν, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, πείτε ότι το ξέρουμε ότι μας θεωρείτε κατώτερης νοημοσύνης, ότι θεωρείτε ότι είστε οι έξυπνοι. Μην προσπαθείτε να το δικαιολογήσετε. Το Μάρ. Αυτό ακριβώς. Είναι Μάρ. Ξέρουμε τι είστε. Ξέρουμε ότι εκεί στο Καραϊσκάκι είναι το τρίγωνο των Βερμούδων και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα παθαίνουν κάποια βλάβη. Όπως είχαν πάθει τότε οι κάμερες με τον Πλατανιά. Που σαπίσανε στο ξύλο τους παίχτες του Πλατανιά και λέγανε βγήκε ο δικαστής, ντροπή του για μένα να βγάλει τον όρο ήπια βία. Δηλαδή, ήπια εγκυμοσύνη. Πιο, πιο εξευτελιστική έκφραση από άνθρωπο δεν έχει βγει ήπια βία. Δεν μπορώ. Τον άλλο να λέει στις καταθέσεις του. Ο προπονητής τερματοφυλάκων λέει του Πλατανιά μου πήραν λέει κάτι φωσκωτή το χέρι, λέει μου το γύρισαν, κόντεσαν να μου το κάνουν τρεις βούρες λέει πάνω το κεφάλι. Αλλά ήταν φιλοχορευτικό. Ο δικαστής το έκρινε ως ήπια βία. Χορευτικό είναι αυτό ρε, είναι τέτοιο, σάλτσα. Δεν είναι Λάτιν χορός. Ο Κώστας στο πλυντήριο θα μας πει πώς ακριβώς το κάνουν αυτό στο τσάμικο. Παιδιά με τον Τζίλο όλα καλά, εντάξει. Γλουγλου, γλουγλου, όλα καλά. Τέλεια από τη Μόσχα χαιρετίσματα ο Δέλτα Μη λέει, στέλνει χαιρετίσματα. Τέλεια. Τέλεια. Αυτά διαρκής Μαλαμπίμπιπ. Το ΔΕΛΤΑ εμείς συνεχίζουμε κανονικά, ξέρουμε με ποιους έχουμε φυσικά να κάνουμε, τα περιμέναμε τα περισσότερα φυσικά από αυτά. Φυσικά, είμαστε και έτοιμοι. Περιμένουμε κι άλλα. Φυσικά. Γεια σου Χριστάρα. Θα γεια σου Κολομπάμπε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε... Λίγο πιο μακριά, λίγο πιο μακριά τσουκνίδα μου για την μπουκόνη. Λίγο πιο μακριά. Μήπως γνωρίζετε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που δεν μας θέλουν στην ΕΡΤ. Για πες. Επειδή ο πραγματικός λόγος... Ο πραγματικός λόγος Κωστή δεν είναι μόνο τα χρήματα και θα δυσκολέψουν αφάνταστα τον ΠΑΟΚ, είναι ότι ο ΙΕΡΤ μπαίνει σε όλα τα σπίτια παντού και ο ΠΑΟΚ θα κάνει σωστό καινούργια ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ πολύ πιο εύκολα σωστό από ό,τι νομίζουν αυτοί. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος. Μπράβο στο Γιώργο Μίνο, επειδή έχει ακούσει διάφορο Μίνος. Που έκανε την ερώτηση. Ούτε φίλος μου είναι... Ούτε φίλος που έκανε την ερώτηση για το VAR. Που πήγαν να την κάνουν γαργάρα ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Το σκέπαζαν. Πήγαν να την κάνουν γαργάρα την ερώτηση. Είχαν εκεί το Φούσεκ, τον άνθρωπο που είναι ο επιτετραμένος, έτσι, ο Τσέχος της UEFA. Ναι, που άλλος ρεπόρτερ είπε. Πες μας λέει για τη Σλοβάκη, λέει. Πώς νιώθεις λέει για τη Λίμπερ, την Σλόβαν, λέει δικαία πέρα στον πάγο και λέει δεν είμαι Σλοβάκος. Είμαι Τσέχος. Γαϊδουράκι, τέλος πάντων 0-1 και πήγε να την κάνει γαργάρα την ερώτηση. Λέει, να μας πει, λέει ο κύριος Φούσεκ, για το VAR τι έγινε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Και μιλούσαν πάνω στην ερώτηση. Δεν τον άφησα να το πει καθαρά, το σκεπάσανε. Μπράβο στο Μίνο που τους κλεντάει πλέον. Ναι, αλλά Κωστή, το άκουσε όμως και απάντησε. Το φυσικά το άκουσε. Μα το ξέρεις, το άκουσε. Ξέρεις που οφείλεται όλα. Στην άγνοια κινδύνου της μεταφράστριας
η οποία πρόλαβε μέσα στην αναμπουμπούλα να ακούσει την ερώτηση τι έγινε με το VAR, με το πέναλτι του Αστέρα Τρίπολης που θα είχε δύο χαμένους βαθμούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ολυμπιακός, πρόλαβε το μετέφρασε. Και απάντησε ο άνθρωπος. Δύο χαμένοι βαθμοί σημαίνει γκρίνια. Γι' αυτό Κωστή το σκέπασαν. Γιατί δεν θέλουν να γκρινιάζουν όλα. Δεν θα τους αφήσουν. Πέρσι σας είχα πει. Μήνα Φεβρουάριο σας το είχα πει. Που δεν είμαι ούτε στοιχηματίας, έτσι, ούτε τζογαδόρος, τίποτα, ούτε το παίζω ηδήμονας. Σας είχα πει, δεν θα χάσει πουθενά βαθμό Ολυμπιακός. Φεβρουάριο σας το είπα. Θέλετε να σας πω τώρα, φέτος, ότι δεν θα τον αφήσει πουθενά. Δεν θα τον αφήσει πουθενά, να σας το πω τώρα που είναι αρχές Σεπτέμβρη, πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν θα τον αφήσουν πουθενά να πάει τέτοιο μπλόξιμο που δεν ούτε VAR, Team VAR, VAR και τέτοια. Ήθελα να σε πω κάτι Κωστή. Βλέπουν όμως ότι το POC TV έχει συνέχεια συνδρομητές. Βλέπουν ότι δεν είμαστε πλέον η ομάδα που τους πετούσε ένα 300 χιλιάρικα και είμαστε ευχαριστημένοι. Έτσι. Και τέτοια. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο, Κωστή, για να το καταλάβουν κάποιοι συνοπαδοί, αλλά και κάποιοι από εκεί. Τον Αϊτό, όταν το βλέπεις με σκυμμένο κεφάλι, μην το λυπάσαι. Ετοιμάζεσαι να επιτεθείς. Μ' αρέσει. Με αυτό, με αυτή την ατάκα κλείνεις. Φιλιά, γεια σου Μανόλο. Γεια σου Μανόλο. Επιστρέφουμε! Αντίπ, όχι ομάδα, ο τραγουδιστής. Εδώ είμαστε, που κάναμε για το τελευταίο 15 λεπτό. Ζούμου σου λέμε, τι είναι αυτό, με ρωτάνε, με ρωτάει η Ανθή, καινούργια στην παρέα. Σε ακούει ο άνδρας μου ο Χρήστος εδώ και καιρό. Και μπήκα και εγώ στο τρυπάκι, λέει, σε ακούω στο αυτοκίνητο. Να είστε καλά, θέλω να είστε τα ζευγάρια να είναι αγαπημένα. Δεν είμαι ιεροκήρυκας, αλλά ξέρω ότι είναι εποχές δύσκολες. Τα διάφορα προβλήματα, εργασιακά, ψυχολογικά, οικονομικά, δεν λύνονται ούτε με απιστίες και κέρατα, δεν λύνονται ούτε με καυγάδες, ούτε με φασάρειες. Έχετε να αντιμετωπίσετε πολλούς εχθρούς εκεί πέρα έξω. Αυτό που λέω και για τον ΠΑΟΚ. Τα θέματα στην οικογένεια όταν είναι θέματα που λύνονται, έτσι. Αν παίζετε ξύλο μεταξύ σας, καλύτερα να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο σας. Λέω, οι μικρές διαφωνίες, τα προβλήματα, οι διαξυφισμοί, οι εγωισμοί αυτά, τα λύνουμε μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, έναν περίεργο προϊστάμενο στη δουλειά, μια οικονομικό πρόβλημα, ένα δάνειο, οτιδήποτε. Αν και μέσα στο ζευγάρι υπάρχει η φαγωμάρα, θα περάσει και στο παιδί που δεν φταίει σε τίποτα. Το παιδί σας δεν θα ξαναείναι ποτέ σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα. Δεν γυρίστε, δεν κάνετε rewind, δεν γυρί. Μία φορά θα είναι δύο χρονών, μία φορά θα ζήσει αυτές τις στιγμές που ζει τώρα. Μην τους φορτώνετε με φωνές, με πινελίκια, με καυγάδες, με σπασίματα, με αυτά. Έτσι. Λέω εγώ ρε παιδί μου τώρα. Τώρα εσείς τι ξέρετε, ούτε ψυχολόγος είμαι. Απλά υπάρχει ένταση. Υπάρχει πολύ δυσκολία σε πολλές οικογένειες. Και μην αφήνετε να χώνεται ο καθένας μέσα. Λέω εγώ. Καλημέρα σας! Τα στεφανώματα για την ανάβα. Εννοείται τα στεφανώματα. Ταραν-ταν-ταν. Αχπαστό. Βάλε ένα χπαστό, αγόρι μου. Όχι μόνο για την ανάγκη, γουστάρουμε κιόλα. Γουστάρουμε. Αυτό λέει. Με ρωτούσε τι προάλλε, έπαιξε λέει στη φιέστα. Βεβαίως έπαιξε στη φιέστα το χαλί μας. Δεν το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά ότι έπαιξε στη φιέστα εκείνο το βράδυ 21 Απριλίου. Στη φιέστα έπαιξε. Πάμε γραμμές! 23-10-287-888. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο! Μην ξεχνάτε, Λάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12. Τα πάντα όλα, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, όλα. Τους κορυφαίους μαστόρους έχει. Τμήμα υγροαεροκίνησης, τμήμα ελαστικών, η οικογένεια Χατζόπουλου με την εγγύηση σε Last Service τόσα χρόνια πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης και με συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές. Τηλεφωνήστε στο 2310-474312. Άκουσα τον τζατ το πρωί να λέει ότι είσαι κορυφαίο συνεργείο. Κλείστε μικρό ή μεγάλο σέρβις. Έχει και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Πάμε στις γραμμές! Ναι! Γεια σας! Ναι! Καλώς το παιδί! Κωστή, μαζί μιλάμε. Μαζί και χώρια καταλαμβανόμαστε. Όντε τουαλέτ είμαι. Όντε τουαλέτ, εγώ σε έχω βαφτίσει. Ναι, 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 τότε με τα κατουρήματα και τα τέτοια. Όχι, ρε, πες λίγο εκείνο το φοβερό παράδειγμα που είχες πει. Άσε τώρα σε πω ένα άλλο ωραίο λογιστικό. Τι ωραίο ήταν αυτό, ρε φίλε, όντε τουαλέτ. Τι είχες πει, θύμισε μου λίγο.
για τον βιαστή που είχε μπει στις τουαλέτες, να πούμε, και είδε τον άλλο που έχει κάνει 10 βιασμούς και τα λοιπά, και τον είδε τον άλλο στις γυναικείες τουαλέτες που δεν κρατιότανε. Και του λέει, τι κάνεις ρε εδώ πέρα. Εγκληματία. Εγκληματία, ναι, ναι. Φιλέ, καταπληκτικό. Καταρχάς, να σε είχα αποθεώσει να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε πω ένα λογιστικό τρικάκι. Ναι. Είσαι λογιστής ή άσχετο. Άσχετος. Άσχετος. Μπήραζε. Ωραία. Αλλά είναι εύκολο. Για το Pop TV. Ναι. Το έχω γράψει και στον τοίχο σου, αλλά θα σου ακουστεί και στον αέρα, δεν πειράζει, για να το περάσουν και στο Pop TV. Ναι. Αυτό είναι γύρω στα 4-5 εκατομμύρια, Κωστάκη. Για το Pop TV. Κοστίζει αυτό που θα πεις. Όχι, δεν κοστίζει αυτό που θα πω, αυτό που θα βγάλει ο ΠΑΟΚ. Θα αποφέρει αυτά τα χρήματα. Μπράβο, ναι, ναι. Προσδοκόμενα άνετα. Άνετα κιόλας. Ναι. Για να πάμε και να. Λοιπόν, τρία μάτς πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Που θα πέφτει δηλαδή τρίτο παιχνίδι εντός έδρας του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο γύρο, από τη στιγμή που κλείσαμε τώρα ότι θα πάει μέχρι το τέλος με το ΠΑΟΚ TV, μια ιδέα. Όχι, θα έχει πλέον. Τέσσερις φορές θα παίξουμε με δάφτους. Δεν έχει σημασία. Εγώ σε λέω για το δεύτερο γύρο τώρα. Τρία παιχνίδια. Που θα έχουμε και το τρίτο θα συμπέφτει να είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Να κάνουν μια προσφορά 12 ευρώ τα τρία παιχνίδια, η οποία προσφορά θα ισχύει μέχρι την Κυριακή του δεύτερου εντός έδρας παιχνιδιού, ναι, και μετά η συνδρομή να ανακοινώσει το ΠΑΟΚ TV θα είναι 15 ευρώ. Ναι. Για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ειδικά. Οι δικοί μας έτσι κι αλλιώς θα το πάρουν, 100%. Έτσι δεν είναι. Για να βάλεις όλα τα γαδράκια να πληρώσουν ΠΑΟΚ TV. Θέλω συνδρομητές ερυθρόλευκους. Ή θα τους πάρω τα 12 ευρώ και να βλέπουν και ΠΑΟΚ TV. Ή θέλετε να δείτε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, πληρώστε 15. Είναι 5 εκατομμύρια κατά τα λεγόμενα του κ. Σάβα. Ή θα δουν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. 300.000 θα βρεθούν από αυτούς να το δουν το ΠΑΟΚ. 100%. Απλά δεν το παραδεχτεί κανένας τους. Κάντε ένα απλό λογαριασμό και θα δείτε τι χρήματα είναι. Εντάξει. Λοιπόν, και πάλι να είναι ένα χέρι στο κοριτσάκι σου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι γεια καλά. Σου, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ντε τουαλέτ. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! 2310-287-888. Πέσαμε! Πέσαμε! Καλημέρα, την έκθεση θα την κλείσει ο Δημάκης και η Πάολα με συναυλία εκεί. Χαίρομαι που και η έκθεση συμβαδίζει, συμφωνεί. Δεν θα πω συγχωνεύεται με την εκπομπή. Έτσι, ούτε συνουσιάζεται, είναι μια άλλη λέξη που δεν έχει καμία. Αλλά ότι ερωτοτροπεί με την εκπομπή, ότι δέχεται τα δικά μας χάδια μουσικά, τα ενστερνίζεται, τι ωραίες λέξεις. Τι ωραίες λέξεις. Ενστερνίζεται λοιπόν τη μουσική μας παιδεία και θα κλείσει την έκθεση με Δημάκη και Πάολα. Έχω πει πάρα πολλές φορές τους περίεργους. Εγώ δεν λέω ότι αυτή είναι η πιο ποιοτική μουσική. Έχει μουσικές άλλες πολύ πιο ποιοτικές. Πολύ πιο, τέλος πάντων, ανώτερες, αν θέλετε να το πούμε και έτσι. Okay. Εμείς ψάχνουμε αυτές που μας σηκώνουν από το τραπέζι. Που μας βγάζουν από μέσα κέφι, γλέντι, όρεξη, ενέργεια. Εννοείται. Okay. Αλλά με Χατζηδάκη ή με Θοδωράκη ή με τέτοιους ανώτερους συνθέτες. Με Ευανθία Ρεμπούτσικα, με Μποφίλιου, με Σοκράτη Μάλαμα, με Ορφέα Περίδη, βεβαίως ποιοτικά, ακούσματα ωραία, αλλά εγώ δεν μπορώ να βάλω τέτοια γιατί δεν θέλω, θέλω να αυτό, να κάνουμε σουξουμούξου ρε παιδί μου, καταλάβατε. Το ξεκαθαρίζω προς όλους. Αυτά είναι. Αυτά ακούς εσύ και φυσικά τα ακούω εννοείται, τι τα βάζω χωρίς να τα ακούω, δεν το καταλαβαίνω, τα γουστάρω. Απλά θα τύχει ρε παιδί μου να βάλουμε και κάτι άλλο. Θα τύχει, οκ, okay, θα είναι, θα τύχει. Θα τύχει. Καταλάβατε. Καλημέρα. Βεβαίως, βάλαμε τα στεφανώματα και παίζουν. Τώρα τα στεφανώματα δεν παίζουν. Αυτά παίζουν, αυτά παίζουν. Καλημέρα σε όλη την κοινωνία. 2310-287-888. Μήπως προλάβουμε μια-δυο γραμμές ακόμα. Σήμερα στις 3 παίζει η Εθνική Μπάσκετ. Βλέπω κάποιους που ήδη έβαλαν χέρι να ξύσουν τον MVP του NBA. Δηλαδή, γράφουν λογάκια εις βάρος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Καταρχήν, μόνο και μόνο που ο Αντετοκούμπο είναι εκεί και δεν ξεκουράζεται στις Μπαχάμες, να πούμε, ή στις Μαλδίβες. Μόνο και μόνο που είναι εκεί και μιλάει με τέτοιο τρόπο, με τέτοια συγκινησιακή φόρτιση για την εθνική Ελλάδος, από μόνο του είναι σημαντικό. Τώρα, το τι κάνουν οι υπόλοιποι, το τι κάνει αυτός ο προπονητής που έχουμε, το πώς θα παίξουν οι υπόλοιποι, το τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Σήμερα πάντως πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι!
Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πολύ βάθος σε ακούω, πολύ βάθος. Βγάλε το κορδόνι ή το bluetooth. Γνωριστήκαμε στο νεμοδοσία. Πάρα πολύ στο βάθος σε ακούω. Βγάλε λίγο αν έχεις bluetooth ή κορδόνι. Για να σε ακούω καλύτερα. Καλημέρα. Τώρα σε ακούω τέλεια φίλε, καμπανίσια. Σε ακούω λοιπόν. Ωραίος. Ναι. Γνωριστήκαμε στην νεμοδοσία κάτω, είμαι ο Μπίλης από Αυστραλία. Α, καλώς το παιδί ρε. Καλώς το παιδί. Από εκεί τηλεφωνείς ή εδώ είσαι ή κάτω. Όχι, όχι, 19 φεύγω για τους, 19 φεύγω για τους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να χαρείς τις μέρες εδώ με όλη σου το είναι, με όλη σου την ψυχή. Με όλη σου την ψυχή. Εντάξει, αν με βαφτίσεις και εμένα, μου κάνεις όνομα μένα. Να σε βαφτίσω και σένα, ε. Είναι... Δώσε μου ένα-δυο στοιχεία. Δεν μπορώ να νονώσω έτσι χωρίς... χωρίς... Θα σου πω ένα ανέκδοτο. Να μου πεις. Καταρχήν και αυτά που μου είπες στην αιμοδοσία εξαιρετικά και τα είπες και με ωραίο τρόπο, το έχεις. Έτσι. Φαίνεται ο άλλος άμα το έχει το ανέκδοτο, να ξέρεις. Λοιπόν, είναι δύο φιλαράκια που λες. Και λέει, αδερφέ, λέει, για κυνήγι δεν θα πάω. Λέει, τι κυνήγι, λέει. Εγώ κουστάρα να κυνηγάω μαϊμούδες. Τέλα με τις μαϊμούδες. Τέλα, λέει. Το σκύλο, λέει. Σκοτώνω το αμύρι, δεν φτιάχνω το αμύρι, δεν φτιάχνω το αμύρι, δεν φτιάχνω το αμύρι. Σώπα ρε, λέει. Έλα, έλα να δεις, λέει, έλα. Πάει που λες, πάνε την άλλη μέρα για κυνήγι, πυροβολάει, πέφτει το αμύρι κάτω, να αρπάζει ο σκύλος, την περνάει ένα φιστίκι. Είδες, λέει. Σώπα ρε, σκύλος, λέει. Την επόμενη μέρα πήγανε, που λες, πήγανε, είχε μείνει στο τέλος μία μαϊμού μόνο. Ναι. Έδωσε, λέει τι, κάτι να δεις, λέει. Μπαμπούμ, 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 δεν μπορείς να την πετύχεις. Λέει ακόμα ναι, τι να κάνουμε, λέει. Κράτα το όπλο, ανεβαίνω πάνω, λέει, πάνω να κατεβάσω τον μαϊμού, λέει. Ναι. Άμα πέσω πρώτος, λέει, σκότωσε το σκύλο. Λοιπόν, σε βάφτισα. Πέσω. Είσαι από Αυστραλία. Ναι. Που το πιο συνηθισμένο ζώο είναι το κουάλα. Είσαι ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι. Άρα από σήμερα βαφτίζεσαι ΠΑΟΚΟΑΛΑ. Δεκτό! Να σε καλά, ναι, να σε καλά. Λαμπαδίτσα Ben 10 θα σου πάρω το Πάσχα. Ναι. Σε φιλώ, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, φίλε. Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα ακούω και θα σε ακούω. Και ζούμου σου, αδερφέ. Και ζούμου σου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Υπέροχος τύπος. Ήταν εδώ. Είχαμε πολύ κόσμο από εξωτερικό σε αυτήν την αιμοδοσία και από Αυστραλία και από Σουηδία και από Γερμανία και. Έτσι. Έτσι, χαιρόμαστε που ανοίγει η αγκαλιά μας, η αγκαλιά του Λίμπερο, η αγκαλιά της εκπομπής μας. Χαιρόμαστε που μπαίνουν νέα άτομα, σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Κατανοώ ότι είναι σημαντικό να είστε εδώ μετά από στενοχώριες. Πιστέψτε με, είναι και αυτές που ενώνουν μια παρέα. Να μην σας πω ότι είναι ειδικά αυτές που ενώνουν μια παρέα και τη φέρνουν πιο κοντά. Μια οικογένεια. Δεν είναι μόνο τα τζούμπτρια λαριλαλό, δεν είναι μόνο τα πανηγύρια. Αυτά τα οποία σε φέρνουν πιο κοντά με τον άλλον. Οι δυσάρεσες στιγμές, οι δυνατές στιγμές, γιατί γι' αυτό εγώ είπα ζούμε σου, ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν είπα ούτε ζούμε χαρούμενες, ούτε ζούμε ευχάριστες, ούτε ζούμε ευτυχισμένες στιγμές. Πολύ εύκολο, να βάλουμε ένα άλλο γράμμα. Και να λέμε ζες, ζούμε ευτυχισμένες στιγμές. Γιατί μου λέει κανένας τίποτα. Η μεγάλη στιγμή μπορεί να είναι μια δυνατή στιγμή, συγκινησιακά φορτισμένη, δυσάρεστη. Δυσάρεστη. Μπορεί να είναι μια τέτοια στιγμή. Μετά από μια αποτυχία της ομάδας, μετά από έναν φίλο που έχει φύγει, μια αιμοδοσία δεν είναι κάτι χαρούμενο. Ότι πάει ο άλλος, δίνει το χέρι, τον τρυπάνε με τη βελόνα και του παίρνουν αίμα. Δεν είναι κάτι χαρούμενο. Είναι όμως μια τρομερά σημαντική στιγμή. Είναι μεγάλη στιγμή. Το ότι ο παίχτης κυδεύει τη μάνα του και έρχεται, παίζει και γεμίζουν τα μάτια του και κλαίει σαν μικρό παιδί, ο Ινδιάνος, και εκείνη τη στιγμή σπέβδει ο άλλος τον Ουρουγουανό, ο Βόσνος, τον σκουπί στα μάτια, δεν είναι μια χαρούμενη στιγμή. Αλλά είναι όμως τόσο ζουμουζού αυτό. Εκείνη η στιγμή. Το ότι ο Πέλκας τελειώνει η φιέστα, έχει πάρει το πρωτάθλημα και υλοποιεί το όνειρό του που παιδάκια μούστακο μπαίνοντας στο προπονητικό κέντρο για να παίξει, παιδάκι του δημοτικού με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ξεσπάει σε κλάματα, δεν είναι μια χαρούμενη στιγμή. Ούτε είναι ευχάριστο να το βλέπεις.
Είναι όμως μια πολύ μεγάλη στιγμή. Το ότι φεύγει μια φίλη μας λατρεμένη και είμαστε εκεί να την αποχαιρετήσουμε και τη σκεπάζουμε με μια σημαία ΠΑΟΚ, με μια σημαία Ζουμουσού. Και είμαστε εκεί, δεν είναι καθόλου χαρούμενοι. Είναι όμως μεγάλη στιγμή που είμαστε όλοι εκεί στο αντίο της για να αποχαιρετήσουμε την Τούλα ή την κάθε Τούλα όταν φύγει. Αυτό προσπαθώ να σας περιγράψω. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, όσοι μπορούν να καταλάβουν το σκεπτικό μας, καλώς. Ούτε μπορεί η ζωή να είναι μόνο χαρές. Δεν γίνεται. Το ίδιο. Όπως λοιπόν σε όλες τις οικογένειες, όπως σε όλες τις καψούρες, υπάρχουν τα ευχάριστα, υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Αυτά μας ενώνουν. Αυτά έκανα τον ΠΑΟΚΤΣΗ να είναι μοναδικός οπαδός στον κόσμο. Να έχει αυτό το δέσιμο με την ομάδα του. Να έχει αυτό το δέσιμο με τις παραδόσεις, με τις αρχές, με τις διαχρονικές αξίες, με αυτά που μας μετέφεραν οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Έπαψα, κάποτε προσπαθούσα, πραγματικά προσπαθούσα αγωνιωδώς να το εξηγήσω σε αυτόν που δεν μπορούσε ή που δεν ήθελε να το καταλάβει. Πλέον δεν έχω κουράγια. Ίσως επειδή είμαι 48. Σταμάτησα να το καταλαβαίνεις αυτό που λέμε. Όχι και αυτό και εσείς με τον ΠΑΟΚ. Έγινε. Τελείως. Και αυτό και... Έγινε. Μπορείς να καταλάβεις. Αν μπορείς, καλώς. Τι σημαίνουν αυτά τα 4 γράμματα. Τι σημαίνουν τα 3 γράμματα που είναι κάτω από τα 4. Το ζουμού σου. Τι είναι για μας. Η ζωή μας όλη. Αυτά. Φεύγω. Ευχαριστώ το Σωτήρη Δασκαλάκη που και σήμερα κόλλησε. Βαρέα ένσημα. Μουσκεύοντας πραγματικά τους κασκοσέδες. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Νομίζω ότι οι φίλοι του Μπρους Λι θα έκλεγαν γοερά στα πόδια του αν έβλεπαν τι φανέλες Μπρους Λι φοράει. Αυτή είναι η εβδομάδα Μπρους Λι. Έχει βάλει ό,τι υπάρχει. Μπρους Λι γδαρμένος. Μπρους Λι χτενισμένος. Μπρους Λι ματωμένος. Μπρους Λι με φανέλα ΠΑΟΚ. Μπρους Λι όρθιος. Μπρους Λι εξάπλα. Οτιδήποτε. Μπρους Λι μεγάλος Μπρους Λι. Αυτά. Λοιπόν, έχω φανέλα που γράφει Who the fuck. Who. Έχει τον Μπρους Λι και ρωτάει. Who the fuck is. Πώς το λένε αυτό που λέμε τα ανέκδοτα, ρε. Κόλλησα τώρα. Έλα ρε. Ναι, who the fuck is Jack Norris. Αλλά είναι έπαθλο γιατί πρέπει να είμαι 95 για να τη φορέσω αυτή. Δεν βρήκα σε extra extra large και είναι extra large. Ή θα τη φορέσω και θα είναι top, θα φαίνω το αφαλός, ή θα περιμένω να χάσω τα κιλά. Φτάνουμε στο τέλος, έρχεται η Τρόικα, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, εδώ σε 107,4, στη δική σας αγαπημένη συχνότητα. Τη εκπομπή την ακούτε επανάλα, χωρίς τις διαφημίσεις, κομμένη, ραμμένη στο zoomusu.gr, το σαϊτάκι μας, το ταπεινό, το λέω με αγάπη, δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι όπως λέμε για το μπασκετάκι μας, όταν λέμε τι ωραίο μου είναι αυτό, δεν το υποτιμούμε, αλλά το λέμε όμορφα, έτσι. Λοιπόν, το μπασκετάκι μας που έκανε τις κινήσεις, που πήρε 6-7 ξένους παίκτες, που έχουμε εμπιστοσύνη στον Κώστα Φλεβαράκη, περιμένουμε να την αγκαλιάσει ο κόσμος με τα διαρκείας, βγαίνουν τα διαρκείας του βόλεϊ, παντού όπου μπορεί ο καθένας να σταθεί δίπλα. Στα τμήματα, όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, τα τμήματα της οικογένειας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Δεν μας πέφτει με τίποτα, η διάθεση, το πάθος και η τρέλα, ζουμου σου λέμε, bye, bye, bye!